Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα, έλα γλυκό μου αγόρι. Εντάξει το καινούριόφωνο, ε. Τακτοποιήθηκαν, μπήκαν, nice call. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γλυκέ ηχολήπτη. Τι γλυκό αγόρι, και αυτός και εσείς είστε μέσα στα σωρόπια δηλαδή. Με τα μούτρα κάτω όλοι. Εάν ήσασταν σιροπιαστά του λουμπάκι και ροξάκι μικρό, ναι. Είχα δύσκολη μέρα, ρε φίλε. Με το κινητό. Χάλασε το κινητό. Είναι μεγάλη απώλεια. Τρέχα να κάνεις το κινητό. Τρέχα αιματολογικές. Α, εντάξει, αυτά τρέχα, τα άλλα. Πώς θα λέω αυτό πίσω. Αφιένες. Αφιένες, ναι, να το δεις εκεί. Κύριε. Τα έκανες όμως όλα. Πρόλαβα, ρε φίλε, δεν πήγα προπόνηση. Δεν πήγα προπόνηση. Πάντως για το κινητό δεν είσαι σκασμένος. Δεν νιώθες ότι είναι η προέκταση του χεριού σου και λείπει αυτή τη στιγμή. Έχω χίλια τόσα. Επαφές. Είσαι κοινωνικό. Έχω ένα άλλο κινητό. Ναι, ναι. Το έχω για ξυπνητήρι και τα έχω μέσα γραμμένα. Έχω και μια ατζέντα, τα έχω γραμμένα. Εντάξει, άρα είσαι καβατζωμένος. Μου λέει ο τύπος εκεί ο οποίος είναι τσάκαλος. Αυτό που λέει έτσι πως σε κόβω, λέει. Μια φορά το χρόνο κάθε Χριστούγεννα θα λέει 100 ευρώ, 120 θα παίρνει ένα κινητό. Αυτό είναι το σίγουρο. Σε λέει. Τσαπατσούν λεμπέ. Του ταμπάνει. Του ταμπάνει να πούμε. Παίρνει, θα εκρευρίζει, πετά, φεύγουν. Πετά, φεύγουν, κάνουν, ράνουν και τα λοιπά. Τώρα πήρε καλύτερο εργαλείο, να ξέρει. Είναι εργαλείο. Ναι. Έβαλε εκεί high score, porn, morn, αυτά όλα τα έχω. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Το high score είναι. Βέβαια. Τα βασικά του άντρα. Μου το high score. Τα score, τα. Το πορνό, να παίρνουμε λίγο μάτι. Άντρε είμαστε, Instagram. Ρε Instagram, ναι, αυτά. Αγόρι, μ' αρέσει. Με βάλανε στη σύγχρονη τεχνολογία στα γεράματα και έχω κολλήσει να πούμε. Δεν πειράζει. Πρέπει να τα ακολουθούμε αυτά. Είμαστε άνθρωποι που ακολουθούμε την εξέλιξη. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ο φίλος ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης. Έτσι, ενημερωτικά, γιατί ξέρω σ' αρέσει το σινέ, το ελληνικό, το παλιό. Σα σήμερα γεννήθηκε. Ναι, το 28 το ήταν. Το 28. 28. 28, σαν σήμερα ο Αλέκος. Τον είχε στους top ηθοποιούς. Top.
Τόπ τον είχε. Τόπ. Ομορφάντρα κι αυτό, έτσι. Πρωταθλητή στην ξυφομαχία. Ξυφομαχία, ναι, 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 σωστό. Ναι. Από αριστοκρατία, όχι αριστοκρατία, από καλή οικογένεια. Ήτανε και μπρούκλης. Ο μπαμπάς και τα λοιπά. Και εγώ είσαι μεγάλος κι αυτός. Δεν άφηνε θηλυκιά μέσα. Έκαλα, έκαλα. Καλά εξηγήθηκε. Πολύ καλά. Τρύπησε τείχους, κλειδαρότρυπες και τα λοιπά. Τα πάντα όλο. Ό,τι βρίσκουμε το τρυπάμε σε καλή τιμή. Ναι. Δεν είναι. Πολύ καλός. Μπρους Λι, έβλεπες. Είχα ένσταση στην σχέση του με τη Γαλινέα. Θεωρώ άσχημη ηθοποιό. Ναι. Δεν τη θεωρώ για τα. Άσχημη γυναίκα ή κακή ηθοποιό. Άσχημη και μέτρια ηθοποιό και όχι ιδιαίτερα ωραία γυναίκα. Δεν σε κάνει κλικ. Ναι. Για το μέγεθος και το Βεληνικούς ενός Αλέκου Αλεξανδράκη, την θεωρώ σαβούρα να πούμε. Ναι. Δηλαδή ο Αλέκος Αλεξανδράκης θα μπορούσε να έχει μία ας πούμε. Καλύτερη. Oh. Εντάξει, για σύντροφο. Άκουσε με λίγο. Ξέρεις τι κάνουν ορισμένοι τέτοιοι τύποι. Τι για να μπορούν να συνεχίζουν ναι. τη δουλειά τους αφού που είχαν ξεκινήσει, ναι, 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 ναι. παίρνουν μία που είναι χαμηλότερων κυβικών να την έχουν ναι. ό,τι, να την κάνουν όπως θέλουν. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Και σου λέω, εγώ έχω και την, εδώ τη γυναίκα μου, άμα θέλει, ναι. και συνεχίζω τη δουλίτσα μου. Κατάλαβε, εγώ τον έχω ικανό, τον είχα ικανό τον Αλέκο. Ωραίος. Μπρους Λι, έβλεπες καθόλου? Έβλεπα. Και αυτός, σαν σήμερα, έτσι είχε γενέθλια. Πότε? Δεν έχω ακριβώς, αλλά έχω σαν σήμερα την ίδια ημερομηνία. Τώρα πότε δεν τα έχω εδώ πέρα ακριβώς, γιατί δεν ήταν στο σαν σήμερα, απλά τα είχα ναι. καρφιτσωμένα στην ατζέντα μου. Ότι είχε γενέθλια σήμερα ο Μπρους Λι. Μπρους Λι και Αλέκος. Ναι. Μπρους Λι, ωραία. Μεγάλη μορφή κι αυτός, έτσι. Έκρηξη. Τέχνη, ταχύτης, ναι. φυσική κατάσταση. Βγήκε αυτός και ο Τσάκι Τσάν μετά, έτσι. Αυτοί ναι. δεν είχαμε ύστερα συνέχεια, γιατί είχαμε τρομεροί άνδες με ταινίες είχαμε, καράτε. Ναι, καράτε. Τώρα έχουμε ναι. τον box πιο πολύ. Ναι, τώρα έχουμε box πιο πολύ, σωστά. Έχουμε τον box πιο πολύ. Πάει το καράτε, εκείνη η μαγεία. Λοιπόν, ναι. πάει και ο Μπακασέτας, πάει και ο φίλος ο Σιμόες, πάει και ο Λαμπρόπουλος. Και στο άρτη τον Αλέφαντο. Ναι, ναι, για πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Του λέω, είναι εργασιακός μεσαίωνας. Να δουλεύει στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι εργασιακός μεσαίωνας. Διότι ο εργοδότης είναι τσιγκουναράς, είναι κάνε πέντε δουλειές να σε πληρώσω για τη μία κτλ. Δεν είναι καλό μαγαζί για να πας στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έτσι όπως την έχει κάνει, ή θα κάνει το εξής. Θα πάει σε στυλ Χατζηγιοβάνι, ξέρω εγώ και πιτσιρικάδες. Μπουζούκι και δεν σημαίνει. Θα πάρει το δόνι προπονητή κτλ. Ή. Θα άλλη το... από τον Πανδέκο θα κλέψει, γιατί για τον Πανδέκο πήρε ουσιαστικά ο Σμίδη να πάρει ναι. όλο το κομμάτι της ομάδας. Δεν είναι η ΑΕΚ για τον εργαζόμενο καλό μαγαζί πια. Ναι. Φαίνεται ας πούμε ότι όλοι φεύγουν δυσαρεστημένοι. Σωστά, δηλαδή... ενώ στον ΠΑΟΚ εδώ δεν θέλει να βγει κανένας και λένε μήπως τα βρούμε, παρότι υπάρχει διαφορά, λένε όχι μήπως τελευταία στιγμή το σώσουμε και μείνουμε εδώ γιατί πένα ζωά. Τελείως διαφορετική εντελώς. Κουλτούρα και στον Ολυμπιακό εργοδοτών, εργοδοτών, ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι καλά. Είναι καλά, βέβαια. Όχι σαν τον ΠΑΟΚ νομίζω, γιατί εδώ είναι πούδρα, εντελώς είναι πούδρα. Πολύ πούδρα εδώ, ναι. Εκεί δηλαδή μπορεί να έχουμε και κανένα, άντε είμαι Ολυμπιακός. Κοίταξε, εκεί έχουν ένα άλλο. Έχουν πάρει τόσα πρωταθλήματα και επιβάλλεται. Ναι. Δηλαδή, αν βγει δεύτερος, θα γίνει φασαρία. Θα γίνει φασαρία. Ενώ ο ΠΑΟΚ, άμα βγει δεύτερος, καλά, φέτος, άμα βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, θα γίνει και τώρα φασαρία. Αλλά 100%. Γενικά, δεν κάνεις φασαρία. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. είναι. Στο ΠΑΟΚ. Καλημέρα λοιπόν, στο να. Φίλτα το φερέτη μας, έτσι. Ξυπνάει τόσο νωρίς. Σκυλή του πολέμου. Σκυλή του ποντονού. Ήταν καθηγητή, σου λέω. Σηκωνόταν. Πρωί, ρε, σηκωνόταν και μα πήγαινε για καφέ. Ήταν πολύ ωραίο τύπο, ρε φίλε. Ήταν καθηγητή, α πούμε, που ήταν πολύ κοντά στο μαθητή. Πολύ κοντά, ναι. Και όταν ερχόταν, ούτε να μα πιέσει, να μα ορίσει, θα πετούσε τι ατάξει. Άλλη παιδαγωγική κουλτούρα. Ήταν ωραίο, ναι. Ερχόταν, πάμε να κάνουμε το μάθημα έξω ένα καφέ, να σα πω 3-4 πράγματα. Ήταν πολύ ωραίο. Κοίταξε, εγώ τώρα με τι σχολέ. Τώρα μιλάμε 1995-94, κάπου και πριν 20 χρόνια και. Στα τουζένια τη δημοσιογραφία. Ναι, όντω. Τώρα στι σχολέ, δηλαδή. Από ό,τι μαθαίνω τα παιδιά πώς τα διδάσκουν και τα λοιπά, δεν τα διδάσκουν την πραγματική, τους διδάσκουν μια εικονική πραγματικότητα. Εικονική αυτό είναι το λάθος νομίζω. Πώς θα κρατήσεις το στυλό, πώς θα πετύχεις το πλήκτρο, όχι, θα είσαι ευγενής και τα λοιπά. Ρε, άμα είσαι ευγενής μπορεί να βρεις δουλειά. Δύσκολο. Τι ευγενής να είσαι. Δύσκολα. Να είσαι που εδώ και όλος στην πόλη μας, αυτήν εδώ την πόλη. Τρελό, είσαι, ρε. Εδώ δεν έχει ούτε χαρτογιακάδες, ούτε γαραβάτες, ούτε τίποτα. Πρέπει να ξέρεις δύο πολεμικές τέχνες. Κουνφού, φάιτινγκ και να ξέρεις και τη γλώσσα του πεζοδρομίου να πεις δύο ατάκες, να του την πεις του αλουνού, γιατί άλλος έφαγε. Και στα σχολεία θα πρέπει τα παιδιά να τα διδάσκουν, όχι την εικονική πραγματικότητα. Ναι. Πολύ σοφό, Κωνσταντίνε μου. Είπαμε δηλαδή, στα κοινωνικά θέματα, εγώ υποκλίνομαι. Πρέπει να του μαθαίνουν ποια είναι η ζωή πραγματικά. Ναι. Όχι, θα γίνουμε γιατροί, χαχαχού, χαχαχού, δικηγόροι. Τι. Πρέπει να μάθουν να σε κόμμα στη ζωή. Δεν είναι εύκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν είναι το καθοσπρεπικό. Όχι. Δεν υπάρχει.
Τρόπους πρέπει να μαθαίνουμε, δεν το συζητάω. Εγώ είμαι υπέρ των τρόπων. Έτσι, γιατί τα πάντα με τρόπο γίνονται. Τα πάντα γίνονται με τρόπο. Όχι τρόπο. Αλλά θα πρέπει να στροφάει λίγο το μυαλό. Να έχεις επικοινωνία το ανάλογα ποιον έχεις απέναντί σου. Δηλαδή, έχεις ένα παράξενο. Ναι. Θα πας με την παραξενιά του. Έχεις ένα δύσκολο. Ναι. Θα πας με τη δυσκολία του. Έχεις ένα. Χαμελέον. Ναι. Να, δηλαδή, μην λες αυτό σημαίνει. Δηλαδή, μην γίνεις Ερέρα. Ναι. Να γίνεις Παντελίδης. Να γίνεις Δόνης. Να γίνεις, ξέρω εγώ. Ναι, καταλάβες τι να σου πω. Δεν γίνεται τώρα. Εγώ αυτή την κουλτούρα έχω, ακολουθήστε με. Προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα και τα σημεία των καιρών. Άμα είσαι κανένα 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, κάνεις ό,τι θες. Ναι, κάνω ό,τι θες. Άμα είσαι, να πούμε, όπως λέει ο γαμπρός μου ο Καράβλαχος, νεροδούλη νεροφάει. Α, ναι. Μεροδούλη το λένε κολόβλαχε το λέω. Μπορεί να έχει κολοσερέ το λέω. Ναι. Νεροδούλη. Τι νεροδούλη είναι κολόβλαχε το λέω. Ο πολιτισμός της έρευνα. Άντε, βάλτε αυτό. Βάλτε αυτό τον Αγί Χαμελέον που λέει νεροδούλη νεροφάει. Εγώ δεν πλέω, δεν ξέρω γουά. Γι' αυτό και τσέφαγε από τον άλλον. Ενώ ήταν να τη γλιτώσει, τσέφαγε στο τέλος. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Κατάλαβε, είναι και θέμα χαρακτήρα αυτά πράγματα. Δεν πήγε να μαλώσει τον έσωσε η μάνα σου και πήγε στρα μετά το πίσω σαν ένα κοκοβιό και βγήκε ο άλλο ο Δήμετρο και τον έβγαλε από τα μάξια τον κόλλησε. Σαν τζάμπι. Τι Ρουμά ήταν. Στο πλάκο σε Ρωμά. Ρωμά ήταν. Πού να τα βάλει με το Ρωμά, ρε βλάκα το λέω ταξίτσι, σε ένα πούμε. Ακριβώς η περίσταση. Λοιπόν, βλέπει κοζάρι, κρίνει. Δεν θα πα να κάνει μαγκέ, γι' αυτό σου λέω ανάλογα την περίσταση. Πρέπει να είσαι. Να λύσεσαι. Δεν ξέρει πολεμική τέχνη. Νεροδούλη νεροφάει. Σε παρακαλώ τώρα. Παίρνει άλλο σε κάνα καλό αμάξι γειτονιά, ο πρώτο που θα τον γρατζουνίσει θα είσαι εσύ. Σοβαρά. Και μετά ο κόκκινο. Έλα ρε, σε, δεν το πιστεύω για τον Γρηγόρη. Μην την απροοδεύει ο άνθρωπο. Τρελαίνεται. Αυτό τι ανάγκη έχει κουφάλα. Α, έτσι τέτοιο είναι. Έχει και το μάτι, το βαρύ που μένει. Α, θυμάσαι εσύ πάλι να πούμε. Λοιπόν, από αυτού του τρει. Θα με λείψει αυτό το διμεράκι, ρε φίλε. Θα με λείψει το διμεράκι. Να πούμε ότι αύριο μεθαύριο θα έχει εδώ σαρό. Οχ. Σαρό, ωραίο σε φίλε, δυναμίτη. Θα έχει πολύ άρια εκπομπή, εντάξει. Θα έχει πολύ, οπότε το, θα έχει πολύ το γέλιο. Το κάστρο του Ραπτόπουλου να κάνει με γυναίκα εκπομπή δεν θα γίνει ποτέ. Η διεύθυνση αποφασίζει, φίλε. Ποιο είναι διευθυντή, ο Μπούζο. Ο Μπούζο στο ραδιόφωνο. Ναι, ο Τζόρτζιο. Έχουμε τον Μπούζο. Σαρό εδώ, ο οποίο είναι προπονητή. Εξαιρετικό coach. Τα έχουμε πει. Ο Μπούζο είναι επικοινωνιακό, να πούμε. Τρομερά. Και μεγάλο ψήστη. Τρομερός ψήσης και ξέρει να ρουφάει από τον καθένα το 100%. Ξέρεις ότι ο τρόπος που λέει την είδηση είναι γοητευτικότατος. Βρε, μπορεί να μην λέει τίποτα. Να λέει, ξέρω εγώ, έχω στραγάλια και τρώω και να λες, ω, τι λέει ο τύπος τώρα, ρε παιδί. Είναι επικοινωνιακός. Τρομερός, τρομερός. Ο καπέλο βγάζει. Στο παραμύθι, στο ψιστήρι. Βρε, είναι ψιστήρι νούμερο ένα. Δηλαδή, πρέπει να ήταν και δεν ξέρω να το είχε αυτό και με τις γυναίκες στο παρελθόν. Και τώρα εκεί το είχε. Δεκαετία 90. Ναι, εσύ ξέρεις, εγώ ήμουν μικρό. Χαμαλούκα εκεί πέρα. Χαμαλούκα. Ο Μπούζος στον Αφρό είχε ένα πεζό ραλί. Α, είχε, έκανε και τέτοιες γαζιές. Δούλευε στον Αντένα, το παράταγε στη Μητρόπολη απ' έξω, ναι, χωρίς πινακίδες. Το παίρνανε. Ψάχναν να βρουν τα χαϊβάνια αστυνομική κτλ. Ναι. Κοπαρούσε και ένα αντένα από μπροστά κτλ. Εντάξει. Πρέπει να πούμε. Αυτό λέμε, ο τρόπος, ρε παιδί μου. Λίγο μούρι, ναι. Στα πιπίνια χωνόταν κτλ. Τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Όχι, ήταν. Ωραίο, ωραίο. Εμένα με ταλαιπώρησε βέβαια στα σπορ του Βορρά. Σε ταλαιπώρησε ο σκύλος. Ήμουν βοηθός του. Ναι. Στην τελευταία σελίδα. Α, εσύ το ξέρει από πολύ πολύ παλιά το πούμε. Ναι, ο Μπούζος είχε την τελευταία σελίδα. Ναι. Επειδή όμως, ας πούμε, εγκομένιας έκανε και έχει και άλλες δουλειές, λέει 4 στήλες εγώ, 2 εσύ. Ναι. 4-2. Ποσάδα έφαγες. 4-2. 4-2, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ είχε και αυτό που κρατούσε καβάτζες και τα λοιπά. Χανότανε μετά από ένα μήνα η συνέντευξη, την έβαζε, είχε χάσει την αξία της η συνέντευξη και τα λοιπά. Πάει, γεια σας. Μια μέρα παίρνω το Καρκαμάνι, το Φουκαρά συνέντευξη του Άρη. Μετά από 15 μέρες δεν τη βάζει στη συνέντευξη ο Μπούζος. Βγάζει ο Γράντας ένα απαγορευτικό, απαγορεύω τη δηλώση. Την άλλη μέρα βάζει τη συνέντευξη του Καρκαμάνη. Τρώει ο Καρκαμάνης πρόστιμο. Ρε γαμό το λέω, ρε Μέση. Ρε Μπούζο το λέω. Ρε Τζόρτζιο. Με ταλαιπώρησες του λέω. Ρε Τζόρτζιο. Πάμε, κάνουμε μια δήλωση. Λέμε δεν φταίει ο Καρκαμάνης. Εμείς στη συνέντευξη την πήραμε. Είμαστε λακαμάδες και τη βάλαμε μετά. Την κρατήσαμε καβάντζα. Και έτσι κλείτωσε ο Χριστάρας. Καρκαμάνης το πρόστιμο. Θα ήταν αδικία. Τρομερό ψήσι. Θα το πληρώσει εσύ το πρόστιμο. Θα το βάλουμε άμα κάνουμε barbecue να ψήσει κιόλα κανονικά. Ναι, έτσι, ναι, 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 Τζόρτζιο, ναι, δεν το γλιτώνει. Ναι. Τρομερό ψήσι. Άρα αύριο με και μεθαύριο εδώ με σαρό. Ναι. Λοιπόν, από αυτού του τρει Ισάκ, για να πιστέψουμε λίγο και στα αθλητικά μα. Ναι. Χθε δέχτηκα ερώτημα, ποιον θα έθελε ο Πάο, ποιον θα έπαιρνε ο Πάο. Κανέναν. Εγώ είπα έναν με μία προϋπόθεση. Να έχουμε κουβεντιάσει εμεί, αν θέλουμε να την κάνουμε κουβέντα. Κανέναν. Εγώ είπα του Σιμόε. Ναι. Αλλά έναν μήνα τώρα εδώ τα Χριστούγεννα θα πας να τον κάνεις χαμάμ, τζακούσι, χαλάουα, να ερεμήσει, να χαλαρώσει, μασάζ, τα πάντα όλα. Κουλιανέ, ναι. Έχεις οδηγήσει παλιό καλό αυτοκίνητο. Έχω οδηγήσει. Παλιό. Παλιό. Μάλιστα. Παλιό, ένα Audi του πεθερού μου, παλιό. Του πεθερού σου. Παλιό. Το στην Εθνική Οδό. Όχοχο. Έτριζαν τα όχοχο. Έτσι είναι ο Σιμόες. Ναι, αλλά δεν έχει τελειώσει αυτό, αυτό δεν θα σου πω. Είναι 28. Δεν μπαίνεις, και 24 να είναι. Δεν μπαίνεις παίκτη από την ΑΕΚ. Ναι. Ο οποίος υποτίθεται ότι έχει πιει και πορτοκαλάδες. Ποιος, ο Σιμόες?
Όλοι οι ΑΕΚ. Όλοι έχει, έπινε πορτοκαλάδα καλή, ε. Δεν λέω ότι έπινε πορτοκαλάδα καλή. Ναι. Υποψιάζει ότι έχει πει πορτοκαλάδα. Ναι. Και μετά την πορτοκαλάδα, ξέρεις, μετά την κοκαίνη λένε, μετά πέφτει λέει ο άλλος. Μετά το ναρκωτικό λέει, πέφτει μετά ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Παλιό αμάξι να πάρεις, να κάνεις τη μόστρα σου. Ναι. Αλλά χωρίς στόχους, δεν το βγάζεις την ενδιαφέρεια τρέχει με 180. Μόνο λεζάντα. Είσαι για τη λεζάντα. Ναι. Πρώτη Δευτέρα, το βάφει κιόλα. Κάμα αρθεί ένα Fiat που είναι από δίπλα, τραβάει μια προσπέραση και δεν καταλαβαίνει πώ θα πάρει. Χαμπάρι δεν παίρνει. Άρα λε 0 στα 3, κανέναν. Δεν παίρνει. Εντάξει, Λαμπρόπουλο δεν το συζητάμε. Σε ζουμισμένο παίκτη, θα σε λακαμά σαβίδι, αν πάει να πάρει τελειωμένο παίκτη, είδατε τι έπαθε ο Λάζαρο και τι έπαθε ο Ολυμπιακό με τον Λάζαρο. Ναι. Δεν παίρνει από την. Ναι, αλλά εδώ έχω έτσα για να κάνουμε κουβέντα. Ο Λάζαρο είναι 32 στα 33. Ο Σιμό 27 στα 28, φίλε. Έχω ένσταση εδώ πέρα. Είναι σημαντική. Έχουμε να κάνουμε 5 χρόνια διαφορά. Πάρ' τον αρέα. Γι' αυτό σου λέω, άμα κάνει κανένα χαμάμ, τζακούσι, σπα, να το χαλαρώσει λίγο, ένα μήνα να του βγάλει αυτό. Ρε, άμα πιει την πορτοκαλάδα ο άλλος. Ναι. Καθάρισε, δεν το καταλαβαίνεις. Άρα λες, κανέναν δεν θέλει ο ΠΑΟΚ από. Από βιολογικά καταρακωμένη ομάδα, ναι. Κανέναν. Και από τον Πανιόνιο δεν παίρνει παίκτη. Τον πήρε το Μασούρα ο Ολυμπιακός, ο Μασούρας ο οποίος θες έδωσε την εξοπλισμό. Τα τελευταία 3-4 χρόνια από τον Πανιόνιο όποιο πήρε παίκτη. Μόνο τον Ασαριφάρ. Ο οποίος έκανε έγκλημα Ολυμπιακός. Τα λέγαμε Σεπτέμβριο. Σωστό, σωστό, σωστό. Με διορθώνησε. Όχι, όχι, δεν σε διορθώνω. Δεν το θυμόμουν. Κουβέντα κάνουμε, ήταν ο Καρίμ. Ο Καρίμ. Λοιπόν. Ωραίος παιχταράς. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Το εύκολο γκολ που δεν έχει Ολυμπιακός. Έκανε επαφή. Ένα πλούσιο γάμο, καθάρισε. Ναι. Μορφωνιός, μια χαρά πήρε την πλούσια. Λοιπόν, ο Πάκο... Το παιδί του δεν θα έχει ανάγκη. Όταν τον χωρίσει δεν θα έχει ανάγκη. Γιατί λες να τον στείλει η άλλη. Μόλις φύγει από ποδοσφαιριστής και βγάζει λεφτά, η άλλη έχει λεφτά. Καλά και αυτός δεν θα έχει γιατί 500-500 κάθε χρόνο. Τρώγονται τα 500. Τρώγονται. Τρεις φορές να πάω εγώ στο καζίνο, ναι. Να πάρω και τον κόκκινο. Πάρε τον κόβο τον Ιρανό. Βάλω το 8 θα με πει. Θα το βάλω εγώ στο 8, θα την άξει την μπάνκα στον αέρα, την πάρει ο Μπουκ να πούμε. Ναι. Άτυχοι είμαστε. Λοιπόν, ναι, ναι. Πριν πάμε, μάλλον μια που ήμασταν στην ΑΕΚ, σήμερα έχει Champions League. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρα 5. Σήμερα. Με, σήμερα παίζει η ΑΕΚ, ναι. 8 παρα 5 με τον Άγιαξ. ΑΕΚ, Άγιαξ είναι το μάτς. Τι γίνεται όμως σήμερα, με λέει ο Καρατζαφέρης, λέει μη γρινιάξεις, μου λέει μη φωνάξεις. Ναι. Τι έγινε, δεν έχουμε λέει εκπομπή. Γιατί λέει... Έχουνε κάτω η ναι. ΕΣΥΑ. Εμείς δεν είχαμε, άμα είχαμε δεν θα είμαστε εδώ. Άντε τους κολοσυνδικαλιστές τώρα. Έχουν απεργίες. Άντε βρε τους κολοσυνδικαλιστές τώρα εκεί πέρα. Απεργία και είσαι τώρα. Κατά των συνδικαλιστών γενικότερα, έτσι. Είστε ωραία απατεώνες. Απατεώνες. Ναι. Και παρτάκιδες. Γιατί. Γιατί κοιτάνε να οικονομήσουν, ναι. Τα παίρνουν στο τέλος από τα αφεντικά. Α, δεν κοιτάνε δηλαδή σε πουλάνε, γενικότερο καλό να προασπίσουν τα σφαίροντα του κλάδου. Όχι, όχι, όχι. Βουλευτές, υπουργοί και παίρνουν το να μανέψει ψηλά. Γίνονται δηλαδή Τσίπρες να πούμε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ΑΕΚ Άγιαξ σήμερα. Γιατί θα 8 παρα 5. Ναι. Από κομμουνιστές γίνονται καπιταλιστές. Και από το ναι το κάνουν όχι, το όχι ναι, Αμερική, αλλά, μια χαρά, το όλα. Το όχι ναι είναι ανθρώπινο. Το να γίνω από μαρξιστής, αμερικανόφιλος κτλ. Πουλάω τις ιδέες μου. Α, να αλλάξω δηλαδή τις αξίες της. Εγώ ξέρω ότι οι ιδέες κοστίζουν. Ναι, κοστίζουν. Έχουν κάποια τιμή. Ναι. Όλοι, δηλαδή, εγώ γι' αυτό δεν έχω ιδέες. Για γιατί μην... δεν τις βγάζεις στα έξω, γιατί θες λεφτά. Όχι τζάμπα. Ναι, εγώ τουλάχιστον δεν, δεν πουλάω την ιδέα μου. Ναι. Εντάξει. Την κρατάς. Δεν έχω ιδέες. Ναι, δεν έχεις ιδέες. Δεν έχω ιδέες. Ιδέες. Πώς δεν έχεις. Δεν είμαι ιδεολόγος. Δεν είσαι ιδεολόγος. Δεν είμαι ιδεολόγος. Δηλαδή, αν μου πει τώρα χριστιανός αυτός και τα λοιπά, ο Άγιος Στυλιανός και να έρθει, ξέρω εγώ, άλλος 2 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, από την Ανατολή και να σου πει γίνε. Βουδιστής. Μουαμεθανός. Δεν τα πάρει λες. Θα τα πάρει λες. Αν τα πάρει λέει, μες στην κολυμπήθρα μπουρμπουρίδρες θα κάνει. Άμα το βαφτίσεις. Δεν αλλάζουμε τις ιδέες και τις αξίες μου. Υπάρχει, είπαμε, πώς το είπαμε, η μαρμίδα της ψυχής φίλε. Άσε κουλιά, ναι, τώρα η μαρμίδα της ψυχής και εσύ τη θέλεις και εγώ την έχουμε ανάγκη όλοι. Κάποιες ιδέες δεν τις αλλάζουν. Εσύ μπορεί να φοβάσαι μήπως πας στην κόλαση. Όχι, την αίσθηση του φόβου δεν την έχω πάνω μου γενικότερα. Δεν έχω φόβο ρε παιδί μου για οτιδήποτε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη εφορία και διάθεση. Δηλαδή αμαρθεί ένας μουαμεθανός εδώ στη θέση του ανδρώνη και την πουλάω σε. Πάει τρεις φορές πάνω το μισθό, θα πεις όχι, εγώ είμαι με τον Χριστό. Α, όχι, δεν είναι άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Να αλλάξω εγώ τις ιδέες μου. Το να έχω ένα αφεντικό ο οποίος μπορεί να είναι μεθανός, μου και τι να κάνω. Και να σου λέει, παίρνω μου αμεθανικά μηνύματα να πούμε. Όχι, δεν θα πέρασω. Δεν θα τα πάρει. Δεν θα πάρει. Μπράβο, Γιάννη. Ας τα πάρω εγώ, δεν θα πάρει. Θα τα λες. Θα κάνε και τον ημάμι εδώ. Θα το ενέκανε. Άμα τα παίρνει τρεις φορές πάνω. Γιατί εγώ είμαι χριστιανό. Έχω τραβήξει κάτι ωραίο ύπνο φίλη στην Κωνσταντινούπολη και να ακούω τον ημάμι. Ναι, αυτό εδώ είναι φασιστικό. Είτε είναι η καμπάνω τα Ιθαράπη, 7 η ώρα το πρωί. Αφασιστικό είναι αυτό τώρα. Είναι φασιστικό. Ναι. Είτε είναι ο ημάμις, είτε είναι ο βουδιστής. Να μου χαλάσει τον ύπνο εμένα, άμα θέλω εγώ πάω τον ακούω. Ήρθε ο Καζατζίτης έξω από το σπίτι μου να τραγουδάει, Ναι, δεν ήρθε. Πήγα εγώ έξω από το σπίτι του παπά να λέω, άρεσε σε βρέ και τέτοια. Όχι, δεν πήγα. Ο τράγος γιατί άργει. Θα αλλάξουμε αυτό δηλαδή τώρα, μην έχουμε τις καμπάνες. Να τα αλλάξουμε, ναι. Να μην έχουμε καμπάνες,
Ναι. Όχι, καμπάνε να έχει. Αλλά σε ώρες όχι. Δεν μπορώ το μεγάφωνο απ' έξω. Ναι. Δηλαδή 7 η ώρα το πρωί, εγώ είμαι κουρασμένος 7 ώρα το πρωί, με κάνει. Γιατί. Δεν τα θες αυτά. Όχι, δεν τα θέλω. Το Πάσχα το βράδυ, αν σου αρέσουν τις καμπάνες. 12 η ώρα ή μήπως μας πάρει ο ύπνος. Πάει να σου έρθει καμιά κροτίδα στην καροτίδα. Καλά, έχουν κουμπί αυτά. Να έχει κάτι νησιά εκεί βαράνε. Ραχτά πρωτόγονοι, ρε. Είστε πρωτόγονοι. Σε κάποια θέματα φυσικά είμαστε πρωτόγονοι. Ναι, και εσύ είσαι πρωτόγονος. Όλοι είμαστε σε κάποια θέματα. Εγώ είμαι πρωτόγονος, όχι με ιδέες όμως. Ναι. Δεν έχεις. Έχεις αποποιηθεί τον τίτλο, δίνω ιδέες πώς θα έχεις. Πρωτόγονος και κανίβολος και ντουμπιώτες και άξιστος και με κουσούρια είμαι. Λοιπόν. Αλλά δεν είμαι ιδεολόγος. Εγώ έχω κουσούρια πολλά. Όλοι έχουμε κουσούρια πολλά. Και εσύ και εγώ και ο Καζαμπάκας. Πέλκας, πάμε με άγριες διαθέσεις στο Λονδίνο. Ναι, σιγά, μη σκύς την κοιλότητα. Γεωργιάδης, το κάναμε την Τότμα γιατί όχι με την Τζέλσι. Τι είπε εγώ. Γεωργιάδης. Ποιος Γεωργιάδης. Ένας είναι ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης. Ο Γουχού. Τι δουλειά κάνει. Ναι, είναι σαν Πέριξ. Τι δουλειά κάνει. Προπολίτης είναι. Πού. Τώρα δεν είναι κάποιος. Τώρα τι δουλειά κάνει. Είναι ένας άνθρωπος του χώρου, του ποδοσφαίρου. Ναι, δεν πρέπει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ρε παιδάκι μου, η γραμματέας είναι η γραμματέας. Ωραία, άμα φύγει από την γραμματεία τι δουλειά θα κάνει. Μα είναι γραμματέας. Ναι. Ωραία. Ο Γεωργιάδης τι. Προπονητής. Τώρα απλά δεν κάνει το. Δεν ασκεί το επάγγελμα. Τα λεφτά που παίρνει τώρα, ποιο είναι το έργο. Δηλαδή, ποια είναι η ειδικότητά του, τι κάνει τώρα. Ο τόπο Γεωργιάδης. Είναι ένας άνθρωπος ποδοσφαιράνθρωπος. Ποδοσφαιράνθρωπος, ρε φίλε. Δεν με απαντάει αυτή. Ρε φίλε, κάτσε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Εσύ φεύγεις από το ραδιόφωνο. Ναι. Δεν είναι. Ωραία. Ναι. Και δεν είσαι σε άλλο ραδιόφωνο. Τι δουλειά θα κάνεις. Πολιτής θα γίνω. Θα πάω σε μια. Όχι, πουλάνε μουστάρδες. Διάμεσα μπορεί να μην έχεις βρει δουλειά. Τι δουλειά θα κάνεις. Δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο. Δεν θα πληρώνω όμως. Α. Αυτός τώρα πληρώνεται. Πληρώνεται αυτός. Ναι, εντάξει. Κωνσταντίνης πληρώνεται. Είναι γενικός αρχηγός. Είναι εκεί. Φωνάζει. Φωνάζει. Για τους διαιτητές. Κάνει να φωνάξει. Άρα πες Κωνσταντίνε, πάνε to the point. Έχεις θέματα. Λες ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί τζάμπα παίρνουν χρήματα. Άλλο ρε παιδάκι μου, λέω, δεν λέω τζάμπα παίρνει χρήμα. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Ναι. Είπε ο Γεωργιάδης. Ένα πόστο, κάτι τέτοιο. Κάτσε ρε παιδί μου, ο Στί το είπε. Ως άνθρωπος του ΠΑΟΚ που δουλεύει εκεί. Τι δουλειά κάνει. Ποιο είναι το πόστο του. Είναι, έχει ένα πόστο. Γενικός κάνει αρχηγός. Δεν ξέρεις δηλαδή. Ναι. Καλά, ωραία. Ναι. Εσύ. Ούτε εγώ ξέρω. Εντάξει, τον έχουν βάλει. Κωνσταντινή, τι δουλειά κάνει. Είπαμε, είναι γενικό αρχηγό εκεί να πάει, κάνει μανούρε, φασαρί. Τι μανούρα να κάνει, του έδωσε ένα μπάτσο, πώ το λέω τον άλλον, ο ποδοσφαιριστή εκεί, ο Μπέρτο. Ο Μπέρτο. Δύο μέρε ανάπηρο ήταν. Τι θε να κάνουμε. Να πει να βάλω ένα γκάρι, να βάλω κανένα χειροδύναμο. Αν θε να βάλουμε ένα που είναι power, έτσι. Ξέρω, το Κωνσταντινίδη, σαν το λογοθετήδη, ο Σάντα τη Γίδα εκεί πέρα. Τέλο πάντων, εγώ αυτό που θέλω. Μάλλον τι δουλειά κάνει, δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να τονίσω υπάρχει. Τι κάνει. Είναι φίλο του Ζαγοράκη. Α, πέσω την αρχή να γόρμα τελειώνουμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Κάποιοι είναι φίλοι του αγοράκι. Αυτή είναι η δουλειά του. Και εσύ, άμα ήσουν απλούσιο, είχε κάνει. Εμένα. Και ήμουν εγώ γύρω-γύρω, θα με έβαζε να κάνω μια δουλειά και θα έλεγα τι είναι φίλο του Κωστή. Τι θα έκανα εγώ τώρα. Σου λέω τι γίνεται. Άσε εγώ τι θα έκανα με τι θε εσύ τώρα. Μα διώχνει. Πάνω στο καλό τώρα. Άμα γκαζόει το πρωί. Ναι. Μπάμε και το διαφημιστή. Έρχεται ο διαφημιστή. Μα σταματά τώρα πάνω στο καλό. Πάνω που πιάσαμε τι δουλειέ. Νάκη Μαράγδα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με δηλώσει Πάου Τσέλσι. Τι και πώς γίνεται και τι ψάχνουν στο μεταγραφικό παζάρι, τον Μπράγκο. Ναι, αυτό είναι αυτό. Τώρα το πάω, ξέρεις, είναι χωριάτα, ρε, τώρα τι θα πας εκεί πέρα. Πάρε δύο αριστερά παπούτσια, πας στο Λονδίνο, κοίτα μη χαθείς εκεί πέρα. Στο Λονδίνο, τέλος, φίλε. Θα ανέβω πάλι σε κάτι ασασέρ, θα ανέβω σε κλαπ μέσα. Ευτυχώς δεν είναι οι Αγγλίδες όμορφες, φύγε. Μπορεί να φέρουν όμως από άλλες χώρες. Λοιπόν, ανακαλύψτε την WinVision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει καθημερινά. Όλη η απίστευτη δύναμη της WinVision κρύβεται πίσω από ένα απίστευτα μικρό αποδικοποιητή Android TV που χωράει και στην παλάμη σας, έτσι, και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Δείτε αγαπημένες εφαρμογές, τρομερά blockbuster, διάσημα παιχνίδια, δημοφιλείς εφαρμογές, είπαμε, έτσι ώστε η τηλεόρασή σας να γίνει πανέξυπνη. Αυτή είναι η νέα σας τηλεόραση και λέγεται WinVision. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Μετά του ΠΑΟΚ, μετά του Άρη, με τα ρεπορτάζ από το Ηρακλή, Champions League σε λίγο πάλι μαζί. Πέντε λεπτάκια έχετε να φορτσάρετε και 46 σταματάει η διαδικασία για τη μάχη της Γαλοπούλας Season 5. 390, γρηγοράδα θέλουμε. Για να βάλετε τη γαλοπούλα κούτρα στο σπίτι σας, μια προσφορά από την αγορά Κρεάτου Χατζαγγελίδης Φιλιππούπολος 81 και Αμπελόκηποι και Πολυκαστροκυλκής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Καλό πρωινό να έχετε, Rap and Cool μέχρι και τις 10. Σαν σήμερα, έτσι θέλουμε να το σχολιάσουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα, έτσι και δούμε επικαιρότητα. Είχαμε κάτι το οποίο το βλέπουμε στα δικά μας χρόνια, Κωνσταντίνε, να γίνεται. Βέβαια πλέον τα ΜΜΕ, τα social media, η ενημέρωση έχετε πολύ γρήγορα στα σπίτια μας και τα μαθαίνουμε. Νέα αλλά... τεχνολογία. Νέα τεχνολογία, ναι. Βέβαια, Google, Moogle, Score. Μπαμπαμ, στο δευτερόλεπτο. Τακ, τακ, ναι. Τακ, να πούμε, ναι. Αλλά πριν πολλά χρόνια είχε γίνει κάτι ανάλογο και στην εποχή όπου δεν είχαμε αυτά τα social media,
Δηλαδή να ακυρώσουν ένα γκολ και να φύγει μια ομάδα από το γήπεδο. Και μάλιστα συμμετείχε ο πατέρας σου σε αυτή την. Πάλι κλάματα είχατε πάλι. Τι, τι όχι, δεν είχαμε πάλι κλάματα. Πάλι είχαμε πάλι κλαπή και, κλοπή και σφαγή, φίλε. Πάλι. Δεν παίρνατε και πρωτάθλημα. Πώς να σε αφήσω να πας, γιατί τότε είχα και καλή ομάδα. Το ομολογούσα και άλλοι. Φαντάσου γινότανε τότε, φίλε. Φαντάσου τι γινότανε. Τι άπες μας λίγο το σκηνικό, λίγο. Έτσι να το θυμηθούμε. Έλα μωρέ, σας ακύρωσαν. Όχι, θέλω να το. Εκεί πέρα και τι έλα μωρέ, σας ακύρωσαν. Εντάξει. Τι ήταν, ήτανε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ήταν τι ήτανε. Εντάξει, έβαλε γκολ ο Μηταράς. Άμα ήταν με τον Παναθηναϊκό, δεν αφεύγατε. Δεν το ξέρουμε. Δεν αφεύγατε. Πάντως έβαλε γκολ, κανονικότατο, το ακύρωσαν και τα πήραν στο κρανίο δική μας και αποχώρησαν. Πότε έγινε αυτό, 1900. Προ Χριστού. Δεν έχει σημασία, έγινε, αλλά το υπάρχει στην ιστορία. Ο Κένετ ζωντανό ήταν. Ο Κένετ μπορεί να ήταν ζωντανό. Το 63. Το 63. Κανονικό γκολ. Πού να ξέρω εγώ. Κανονικό. Τι, εσένα στο είχε εκμεστηριευτεί ο φάδερ σου. Έτσι. Έλα. Κανονικό γκολ, τα πήρα στο κανένα. Τι κάνει εδώ, ρε. Τι μα μουρλάνει. Αν δει, θα βάζουμε γκολ και θα μα ακυρώνει. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Τότε ήταν λίγο και πιο χύμα η κατάσταση. Εγώ θυμάμαι μόνο το Βουλινό που είχε μαζέψει η ομάδα. Τότε με ένα πάω Παναθηναϊκό που λε ότι δεν θα έφευγα. Έχω φύγει και με Παναθηναϊκό. Με κάκι στη διετησία. Και εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι κλαίγανε. Κλαίγανε. Ναι. Ποιο δηλαδή. Δεν λέω. Ποιο έκανε. Δεν λέω. Μη Κωνσταντίνε μου. Δεν λέω. Βαρδινογιάννη στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε εκείνη την ημέρα. Ναι. Ναι. Παναθηναϊκός είναι φίλο μα τότε, έτσι. Όχι φίλο. Ναι. Κολλητό. Καλάκια τάνηκε μια χαρά. Κολλητό. Περνούσα από την Τούμπα με κάτι τριάρε με άδεια την Τούμπα. Σβηστά. Μόλι έρχονταν Ολυμπιακό. Μόλι έρχονταν Ολυμπιακό. Το ξεχύλωσε. Ναι. Το ξεχύλωσε. Σα κλέψαν τον Κούδα. Πότε είναι αυτό τώρα το σκηνικό έτσι να το. Το 63. 63. Είναι ένα μάτ που κρίνει πράγματα γιατί έχει μείνει στην ιστορία. Ο πρώτο γύρο ήταν. Ήταν πρώτο γύρο. Ήταν τρίτο ο Πάο, πρώτο Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Πάο και Πάο Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκη. Καλά εκεί ό,τι θέλω να κάνω. Φιλαδέλφια. Α, Φιλαδέλφια έγινε το μάτ. Το Καραϊσκάκη φτιαχνό. Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά. Και βάζει γκολ. Και μάλιστα τα Τετάρτη γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος και τον βάλανε να παίξει Τετάρτη. Εντάξει, να ξεκουράσουν λίγο τα παιδιά. Αφού τα κάνανε και τότε, επειδή δεν τα λέμε. Αφού ήσασταν απένταρη. Εντάξει, οι πλούσιοι κάνουν ό,τι θέλουν, ρε φίλε. Έχει λεφτά και... ο άλλος. Ναι, 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 εντάξει. Εσείς τι εδώ πέρα. Συμφωνώ. Να, ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ. Είχατε ένα ξενοδοχείο και το είχε ο Τσόμος ο συγχωρεμένος. Ναι. Είχε γκόμενα τη Μάρθα Καραγιάννη. 20 χρόνια Καραγιάννη, 60 ο Τσόμος. Ναι, α, Τσόμος! Ναι. Α, την Καραγιάννη κιόλα, η Κοσάρα! Κοσάρα, Καραγιάννη, 60 ο. Ωραία, μπράβο, Τσόμος! Μπράβο, Τσόμος, τι ήταν. Μπράβο, αυτά δεν τα ξέρω, Κωνσταντίνε με τον Τσόμο. Είχατε κάνα δύο-τρει, είχατε ξενοδοχεία. Άλλοι είχαν μαούνες, ρε. Εντάξει. Θα σε μετρήσει και τον κολ γύφτο. Εντάξει, οκ, πάω πάσο. Άρα καταλήγουμε για άλλη μια φορά σε αυτό το οποίο το αναφέρω διαρκώς. Τώρα, μαρούλι. Είσαι δυνατό, έχει λεφτά, κόβει και ράβει. Δεν είσαι, σε κάνω ό,τι θέλουν. Εκεί καταλήγω. Ναι. Άρα έχει λεφτά, μάτα. Σε φοβούνται, σε υπολογίζουν, σε αντιπαρέρχονται με δύναμη και οι άλλοι που έχουν λεφτά. Εμένα μου αρέσει που εξισορροπήθηκε η κατάσταση. Αυτό το μονοπόλιο, όποιο κι αν ήταν, ναι. Είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν ο Ολυμπιακός που ήταν επί χρόνια κτλ. Το μονοπόλιο δεν είναι καλό. Ναι, συμφωνούμε. Και στο εμπόριο και στις δουλειές, το μονοπόλιο δεν είναι καλό. Δηλαδή, παίρνει ένα σφύριγμα ο Ολυμπιακός, θα πάρει μισό ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει και μισό η ΑΕΚ. Θα πάρει δύο Ολυμπιακός και μισό ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι 10 Ολυμπιακός, 0 οι άλλοι. Ναι. Γι' αυτό βλέπει τον Καραπαπά έτοιμο για έμφραγμα. Το είδες πώς έχει γίνει. Σαν βόη. Που έχει φουσκώσει σαν ζέπελιν, έχει γίνει μπαλόνι αερό. Χειρότερο από το μαρινάκι έχει γίνει. Εννοείται, φίλε. Έχει ξεχυλώσει. Δηλαδή αυτόν τον φαντάζομαι όλη μέρα να τρώει. Να έχει ένα γυράδικο μέσα στο σπίτι του και να παραγγείλει συνέχεια. Κάπως έτσι. Και αυτό το πράγμα με του χοντρού, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να πει. Πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Ξαπλωτό και να χορεύει. Να πει χοντρό, ρε. Τι χρειάζεται. Ευχαριστή. Τι να βολευτεί, ρε. Τα πλάκα να κάνει τώρα το χοντρό να πει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά, να χορευτεί καλά. Θε αναπνευστήρα το βράδυ να πούμε. Παιδιά για το καλό σα έτσι. Χάσε κανένα κιλάκι λίγο να γυμναστείτε λίγο. Εγώ δύο θα πάρω κιλά. Τελείωσε. Αμέσω. Αμέσω θα τα χάσω. Έτσι. Καλά, εσύ μην την ψάξει ακριβώ το ανάποδο. Αλλά είπαμε. Ότι υπάρχει δύναμη και οικονομική ευρωστία εξισορροπεί τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, του τυχώνεται κιόλα ο άλλο. Εκεί έχει έρθει η ισορροπία. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι ο καλύτερο, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Πού αγωνιστικά. Κατάματα, ναι. Όχι αγωνιστικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Πρώτη φορά ναι. Το έχει κάνει με το Σαββίδι. Ναι. Και άλλε φορέ πουλούσε μαγιά. Μόνο με τον κόσμο. Φτωχολογιά, με τον κόσμο. Με ναού, τραμπουκιά, σα κάνω. Με καλές επιλογές στην ομάδα. Αυτό μόνο. Με παιχταράδες. Αυτό μόνο. Οι οποίες, ας πούμε, ήταν καλοί αυτοί που είχαν μάτι ποδοσφαιρικό, τους μαζεύανε. Αυτό μόνο. Αυτό είχες. Αλλά κατά τα άλλα πάλι. Στα ίσια. Δεν με σεβόντουσαν πάλι. Πρόσεξε. Είχες τα πάλι. Έλα να το. Γουλανδρή είχες. Έλα να το βαγάκι, το τέταρτο, πέμπτο. Άστονα. Και άμα έβλεπα ότι σηκώνω λίγο κεφάλι, πάρει μια καρπαζιά. Γουλανδρή είχε ο ένας και ο άλλος είχε παντελάκι. Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα λέμε, επιστρέφω ότι η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη είναι αυτή. Όταν ήθελε ο Γουλανδρής να αγοράσει ήδη υγιεινής για τις εταιρείες, τότε το Παντελάκη θα αγοράσει. Έταξε, συνεργάσεις και τώρα παλέτες, μα μεταξύ τους συνεργάζεται. Ναι, βρίσκει παλέτες. Αυτά δεν τα λέτε βέβαια. Ναι, όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε, Κωνσταντίνε μου. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν. Από πού αγοράζει. Ποιος. Παντελάκης, εντάξει, βγήκε καλά ήδη γίνεις ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Όχι ότι έκανε κάτι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σου λέει ναι. Παίζει Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Βαρδινογιάννης. Είχε, ξέρω εγώ, Μαραβέλιας που ήταν πρόεδρος στον Άρη, ο Δοντίατρος. Ναι. Η γιορτή του. Στείλω μια σειρά. Αθοδέσμη. Αθοδέσμη. Πλακάκια καινούργια σειρά. Όχι, όχι, όχι. Αθοδέσμη. Α, κάναμε και τέτοια. Σάμε και λουλούδι. Λάκης Πετρόπουλος. Ναι. Αθοδέσμη. Τι σημαίνει. Δηλαδή, να δουλέψουν λίγο καθ' πολύ αργά. Παίζει Άρης Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός. Πριν το μάτς, γιατί δεν φέρει το Παναθηναϊκός για να πάρει μια ανθοδέσμη για την γιορτή σου. Τα λουλούδια. Ναι. Α, να τα λουλούδια. Λες τα λουλούδια. Λουλουδάκια. Δηλαδή σε σκέφτομαι στη γιορτή σου. Ευγενής ρε φίλε. Έχουμε γίνει μη πότε. Εγώ τώρα στην Τούμπα ξέρω και να με στείλει ας πούμε, ο Γιανακόπουλος ας πούμε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ας πούμε. Δεν κολακεύεσαι. Βέβαια. Κολακεύεσαι. Κατάλαβες. Δούλευαν τα ανθοπολία περισσότερο τότε, φίλε. Αλλά. Τώρα δεν είναι. Με στείλει εμένα. Ναι, σε στείλει. Γουστάρεις το λουλουδάκι. Αλλά. Μάλιστα, κοίτα να δεις, αλλά. Λοιπόν. Για τη γιορτή μου. Ναι, για την γιορτή σου. Εγώ δεν γιορτάζω γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν δολοφόνος και. Βρε, μια χαρά γιορτάζεις, αλλά μας στείλει λουλουδάκι θα πεις. Αλλά. Αλλά ναι, μια χαρά. Ναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Να πω τη φίλη μου τη Στέλλα, την Τζακίρη του. Που είπαμε χθες χρόνια πολλά, βέβαια, Στέλλα. Χάθηκε το κινητό, χάθηκαν και επαφές και έχασα το τηλέφωνο. Οπότε δεν μπορώ να την πάρω και δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Στέλλα, ξανά μανά χρόνια πολλά. Σήμερα θα μπω θα πάω στην εταιρεία τέλος πάντων η οποία θα με περάσει τα τηλέφωνα Τσάκαλος. Και θα μπω στην αυτή. Ξέρεις, είμαι απροσάρμοστος. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι απροσάρμοστος, ναι. Ένα σχόλιο θέλω να το κάνω για άλλη μια φορά. Ναι. Προχθές είχαμε μία μπούκα στον αγωνιστικό χώρο. Πέρασε μπάι από όλα τα ΜΜΕ. Πέρασε μπάι, είναι αδιανόητο. Συγγνώμη, ναι. Από το Open δεν πέρασε μπάι. Πέρασε. Επιδειχτείτε από κάποια παράθυρα. Άντε, επιδειχτείτε από κάποια παράθυρα. Το Open ούτε δουλεύω πουθενά. Εγώ οφείλω να το αναφέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει που είναι το Σαββίδη. Κάτσε, κάτσε. Τι να κάνουμε τώρα. Το είπε ο Σαββίδη. Α, έκανα μια μικρή αναφορά και γεια σα. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φουρτιώτη το είπε. Ο Φουρτιώτη έχει απολυθεί. Έχουν ρισμινεί αγωγέ. Κάθισε στο αλεύριο Φουρτιώτη. Έχει περάσει λοιπόν μία μπουκα στο μπάι από όλο το τύπο. Είναι αδιανόητο. Τι καλά έκανε. Καλά έκανε. Αφού το Open η μόνη διαφορά είναι ότι δεν φάνηκε το κουμπούρι. Τι καλά έκανε. Εσύ τι είσαι, καλά είχε... Τι είμαι. Αφού το Open δεν το πες, γιατί το λες. Εγώ το λέω γιατί είναι αδιανόητη συμπεριφορά και στάση. Δηλαδή κάθε φορά που χάνει ο καθένας να μπουκάρουν μέσα στα γήπεδα. Ναι, να μπουκάρουν. Σώπα ρε φίλε. Άμα είναι να τον του κάνει τσιπλίκι, τα ελίκη. Μαγιά του καράπα. Θα βάλουμε και 10 μπράβου. Μαγιά του καράπα. Αυτό το γύρισε το μάτσο. Που γύρισε το μάτσο. Αυτό το γύρισε το μάτσο. Μαγιά του χοντροπαρά. Εκείνο το γύρισε. Το γύρισε το μάτσο. Γιατί κλαίσαι εσύ τώρα. Γιατί εγώ όταν μπήκα μέσα έγινε ένα πόλεμο για 2-3 μήνες. Και η μπούκα και έτσι γιατί είδε η κάμερα. Την κουμπούρα του Σαββίδη. Ξέρεις ότι. Και με ξεπάτωσαν. Εγώ έχασα ένα πρωτάθλημα. Ξεκίνησα μία-δύο. Είστε τόσο βλάκες. Ναι. Που μπορεί να το είχε το Όπεν ο Σαββίδης πέρσι. Ναι. Και πρώτη είδηση στο Όπεν να είχε την μπούκα του Σαββίδη. Δεν ξέρω τι έχει. Τόσο μαλάκες. Εγώ κάνω μία αναφορά. Είστε τόσο φόβοι. Δεν το είχε πέρσι. Ευτυχώς γιατί θα γυρώσει τα ρόπα. Το έδειξε το Όπεν του Σαββίδη. Δεν έκανε αναφορά. Ναι, δεν έκανε. Ασχολείσαι. Όχι, εγώ θα ασχοληθώ. Τι σχέση έχω. Ας το πει ο Ντέμις, ρε, άντε φύγε από εδώ. Ο Ντέμις δεν το λέει. Εμείς θα το πούμε εδώ πέρα που έχουμε δυνατό καλά, μικρόφωνο. Δυνατό, καλά, το πιο δυνατό έχουμε. Καλά εξηγήθηκες, καλά παπά. Καλά εξηγήθηκες. Καλά εξηγήθηκες. Δηλαδή νομιμοποιείται η μπούκα. Ναι. Δεν έγινε τίποτα, καμία αναφορά. Καλά έκανε. Νομιμοποιείται, δηλαδή μπαίνουμε κανονικά μέσα αρκεί να μην έχουμε κουμπούρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ κράτα με ένα 67 το Κωνσταντινίδη, 48 κιλά, να κάνει κανούρα τον υπόπτη. Μόλις το δει ο υπόπτη θα του πει άντρε λογοθετήδη κάτσε κάτω, σαν τα τσικίτα να πούμε. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ τα οποία δεν είναι. Μούγκα είναι όλα. Εδώ το δικό σου ΜΜΕ δεν τα πει. Ποιο είναι το δικό μου, αυτό είναι. Δεν είναι δικό μου εκείνο, δεν δουλεύω, εδώ δουλεύω. Βράσε καλά. Εδώ δουλεύω. Ποιο δικό μου, του Σαββίδη, είμαι εκεί, πληρώνομαι, όχι. Εδώ είμαι. Ο Κυριάκο το είπε. Δεν έκανε αναφορά. Δεν έκανε αναφορά. Δεν έκανε αναφορά. Γενικότερα, άκουσε με λίγο για το θέμα του ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τη στάση την περσινή τη ΞΑΣ, τη ΣΑΕΚ. Γραφείο τύπου είσαι εσύ. Τίποτα δεν είμαι. Δεν πάει, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που καταγράφω τα δεδομένα και τα σχολιάζω. Θε να σχολιάσω. Ναι. Καλά εξηγήθηκε καράπαπα. Καλά εξηγήθηκε καράπαπα. Ου. Ωραία. Καλά ο Σαββίδης εξηγήθηκε καλά πέρσι. Αφού τον πιάσαν όχι. Αφού τον πιάσαν όχι. Άρα δεν εξηγήθηκε καλά για την ίδια πράξη. Απλά η εικόνα ήταν αυτή που είχε διαφορά. Όχι. Τι. Τον πιάσανε. Α, τον πιάσανε. Λέει. Ξέρεις τι περιουσία έκανε ο Μανώλης μαμά, λέει η μία η θίτσα. Η θίτσα, ναι. Σημάνα της. Σημάνα της, ναι, η κόρη σημάνα, ναι. Πετάγε τη μάνα. Ναι. Όχι σαν το δικό στον προκομμένο που είναι 4 ώρες δουλειά και στο καφενείο Σταυροπόδι. Ναι.
Πάει ο άλλος στο καφενείο. Για να ακούσει το καφενείο, το σπίτι. Ναι. Βλέπει την πεθερά. Επηρεασμένη η καρδιά. Ναι. Στο... Από την κουβέντα, από τη μάνα, ναι. Το ξέρεις ο Μανώλης ότι αγόρασε εξοχικό κτλ. Πετάγεται το τεμπέλι του καφενείου. Ναι. Ναι, αλλά ξέρεις πώς τα έκανε τα λεφτά ο Μανώλης. Θα την πετάγεται, πήγε ο Μανώλης. Πετάγεται και οι δυο. Δεν μας νοιάζει τη δουλειά. Έκανε, κοίταξε τα προκόπια του και κοίτα τα δικά σου τα προ... και τα χαΐρια που ήρθε ο λογαριασμός κτλ. Όλα είναι λεφτά. Περίμενε τώρα. Ο Φουκαράς μπαίνει μέσα εκεί και τα λοιπά. Έχει και το σπίτι θα τη πεθερά για να τον μιλάνε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Θα είναι, ναι, σόγαμπρο θα είναι. Στην πεθερά για να μιλάει έτσι. Σόγαμπρο. Θα τον έχει εκεί. Είναι. Έχει το σπίτι. Αυτά συμβαίνουν. Παντού. Βέβαια. Μέσα τη ζωή κοστίζει. Σόγαμπρο είναι. Σόγαμπρο είναι. Θα τρώει και τι παντοφλιές του. Μόλις τον πιάσει το Μανώλη μετά. Γιατί έκανε, ξέρω καπάτη και τα λοιπά. Είδε ο Μανώλη. Αχ, δεν το περίμενα για το Μανώλη. Γκρεμίζεται ο μύθο του Μανώλη. Πάει ο Μανώλη. Ο Μανώλη είναι ο Σαββίδη με το όπλο. Γκρεμίστηκε ο μύθο. Ενώ ο άλλο, άμα μπει, ξέρει και να κάνει. Και... Κοίταξε να δει. Απάτη να κάνει, κλοπή να κάνει, πρέπει να είσαι ικανό. Για να κάνει να κλέψει δημόσια και τα πρέπει να είσαι ικανό. Άμα είσαι μάγκα και. Το περάσει. Ναι. Η πράξη είναι ίδια, γόρι. Είναι ίδια. Μπούκα στον αγωνιστικό χώρο. Τέλο. Μπούκα. Είναι ίδια η πράξη. Στο open να τα πεις αυτά. Στο open δεν τι δε, να πάμε τώρα. Εδώ έχουμε το μικρόφωνο, εδώ τα λέμε. Εδώ τα λέμε. Εδώ τα καλά έκανες Καράπαπα. Καλά έκανες Καράπαπα. Ωραία. Χίλιες φορές. Ο Καράπαπας καλά έκανε, πήρε το μάτς. Εγώ σου είπα, αυτός σου πήρε το μάτς. Ναι, okay. Αυτό πει ο Ολυμπιακός. Αναφορά έγινε από κανέναν. Ότι είχαμε μπούκα, να σταθούμε, ότι αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Όχι, να τη δουν στον τύπο, εφημερίδες. Όχι, γιατί. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Το δείξαν, το πένανε μπάι. Okay, δεν τους νοιάζει. Γιατί αμενιάζει. Αν πάρεις τις δύο εικόνες είναι ίδιες. Γιατί αμενιάζει. Η μπούκα του Σαββίδη χωρίς να φαίνεται το κουμπούρι με την μπούκα προχθές είναι ολόιδιες Κωνσταντίνη. Ναι. Ο φωτογράφος που τον τράβηξε φωτογραφία. Πρέπει κάποιος από την Νόβα το είδε και τον είπε από αυτός έχει εδώ πέρα. Okay, ναι. Ας τον έδινε ένα χαρτζηλίκι αυτόν από την Νόβα να μην το έδειχνε να πούμε. Να μην το έδειχνε. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι θα σε κάνω τώρα δηλαδή. Και πρόσεξε όμως. Μία η μπούκα έχει να κάνει με απώλεια πρωταθλήματος και ένα γκολ το οποίο σου το κλέψανε και έδωσε τον τίτλο σε άλλον. Εδώ δεν είχαμε λόγο για να γίνει μπούκα. Δηλαδή νομιμοποιήθηκε μία μπούκα χωρίς λόγο. Α, τα πει ο Κυριάκος. Ο Πάο κρατάει στάση ηχθείου αυτή. Ησυχή ηχθείου. Δεν μπλέκεται φέτος, είναι ξεκάθαρο. Και με την τιμωρία του Ολυμπιακού. Εσύ τι μπλέκεσαι. Εγώ θέλω να αναφέρω το γεγονός. Είναι δουλειά μου. Άμα πεθάνει, θα σε δώσω τη σημαία του Πάου. Τίποτα δεν μου δώσει. Άσε με καημένα τώρα. Δεν το κάνεις γι' αυτό. Το κάνεις γιατί έχει να κάνει ένα ίδιο σκηνικό. Το οποίο το ένα το περνάνε μπάι και το άλλο το δίνουν τρομερή έκταση. Καλά κάνουν. Αφού ελέγχουν τα μέσα, καλά κάνουν. Α, μπράβο, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Κάτι ψηλά έχουν. Έλα ένα DNA, ένα site. Ένα σαϊτάκι τη πλάκα. Δεν είναι πλάκα, το SDNA έχει. Ναι. Εδώ έχει το όπεν και ο Ντέμις να πούμε δεν είπε τίποτα. Κόβει και ράβει ο Ντέμις. Άσε με καημένα τώρα με τον Μπάουκ τώρα και τον Σαββίδη. Πάμε παρακάτω και το Μαρινάκι. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Είμαστε τσιράκια του είμαστε. Τον ένα τον χοντρό, τον άλλο τον κοντό. Τι είμαι εγώ. Εγώ με τον κόρτο με κυκλοφορά. Δεν αναφέρουμε σε πρόσωπα, αναφέρουμε στο σκηνικό, στην μπούκα. Καλά έκανε. Α, καλά έκανε ο ένας. Ο άλλος έκανε καλά. Καλά έκανε κι άλλος. Ναι, τον ένα τον πιάσαν λες. Ας μην τον πιάνανε. Ναι, αλλά ο Πάκ θα την έτρωγε τιμωρία πάλι. Ας μην τον πιάνανε. Ας έδινε κάνα, ξέρω εγώ πώς θα λένε αυτά που δίνουν. Κάποιοι δεν πιάνονται. Σου λέει θα κάνουμε τώρα τη ζημιά στον Πάοκ. Μάγκας, όποιος δεν το πιάνουν είναι μάγκας. Ναι. Όποιος δεν το πιάνουν είναι μάγκας. Μάλλον εκεί καταλήγουν δηλαδή. Έχει. Κάντε και όποιος ο άμα Μανώλης, δεν σας πιάσουν είστε μάγκες. Όταν έκλεβε ήταν προσώπατο να πούμε δυνατό. Όταν το πιάσανε να πούμε αν δεν το περίμενα από το Μανώλη πάει ο Μανώλης. Ναι. Πηδούσε τις μικρούλες ο Μανώλης. Μανώλης. Μετά όταν το πιάσανε πάει ο Μανώλης. Πάει ο Μανώλης. Αυτό είναι το θέμα ότι πολλές φορές τους έχουν πιάσει. Τους συγκεκριμένους, αλλά δεν τους βάζουν μέσα. Για να σε πιάσουν, κουλιανέ. Τώρα μπαίνουν μέσα κάποιοι. Ναι. Ο Τσίπρας τώρα βάζει κάποιους μέσα. Ο Τσίπρας βάζει μέσα για πολιτικούς λόγους. Ναι. Για να πει ότι έβαλα το παλιό Πασόκ να αποσχιστεί από το Πασόκ. Ναι. Γι' αυτό τους βάζει. Ναι. Ιδεάλλως δεν τους έβαζε. Είναι πολιτικό χοντρό παιχνίδι του Τσίπρα. Γι' αυτό θα βγει πάλι ο Τσίπρας. Θα βγεις, λες. Εσύ θα βγάζεις τις σημαίες τις μακεδονικές και θα λες. Εγώ δεν βγάζω τίποτα. Καμία σημαία. Είπαμε είμαι απολιτικ. Βγάζω τη σημαία της Μακεδονίας και μετά τα αεροπλάνα φυλάνε την Αλβανία από πάνω. Είπαμε για τα φυλάμε, είπαμε είναι συμφωνία με την ΝΑΤΟ. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η συμφωνία μας. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα θέματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Άρη, ο οποίος έχει ως πρώτο πρόσωπο το UNEST για τα 78 δευτερόλεπτα τα οποία έβαλε αυτά τα δύο γκολ. Εσύ είπες 78 δευτερόλεπτα τι κάνει ένας. Ένας Αιγύπτος έκανε σαν σάνι το ανοίγει σε 76 δευτερόλεπτα. Σε πιο γρήγορα λες. Και τα ανταλλακτικά τα πουλάει σε 24. Ναι, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να βάλεις και δύο γκολ σε 78 δευτερόλεπτα, Κωνσταντίνε. Ας κάτσεις άμα κάτσεις και το φιλοσοφίσεις. Ας κάτσεις στον πάγκο να παίξουν την εγκοινή πάλι με τον Παναθηναϊκό και να παίξουν. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Και επειδή έβαλε τα γκολ, δηλαδή τώρα. Δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά χθες, μια που πιάσαμε τα τουάρι, στο Ματίγια. Ναι. Ο οποίος εκτέλεσε τα στημένα και ήταν εξαιρετικά και τα καλά χτυπήματα της μπάλας ο Ματίγια. Ναι, δεν το είχαμε δει.
δεν το είχαμε δει. Ή ναι. δεν έπαιρνε όλα τα χτυπήματα στα προηγούμενα μάτια, είτε και δεν έπαιρνε. Υπόθεση το καλό χτύπημα. Είδες ο 100%. Είδες ο Φορτούνης τι ωραία το χτύπημα. Ναι, ο Φορτούνης, αυτά είναι δύναμη. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, τα είπαμε. Ενώ τον ξεφωνίζαμε πέρσι, φέτος δούλεψε, έχει ανέβει επίπεδα. Τι του κάνει καλό του Φορτούνη. Τι του έκανε. Ο Πάγκος του κάνει καλό. Λες, ε. Ο Φορτούνης λέει... θέλει τον Πάγκο του γιατί την είδε γκόμενος. Ναι. Του λέει, κοίτα, είναι και ο Νάθκο εδώ, είναι και ο άλλος εδώ, κάτσε έξω, δεν μου κάνεις, μπες τώρα κτλ. Ο Φορτούνης δούλεψε. Δούλεψε ο Φορτούνης. Ξεφωνήθηκε, δούλεψε, κατάλαβε ότι είναι το σημείο που πρέπει να κάνει το κλικ προς τα πάνω. Ιδάλλως τον πήρε από κάτω στον καριέρα. Στον Ατρόμητο ήταν ο ηγέτης που πήρε τον Ολυμπιακό από το 100%. Μα τον Καράπαπα μαζί. Ο Καράπαπας ήταν νο ένα για μένα. Ναι. Νο ένα. Συμβάλλει τον Κωνσταντινίδη, επειδή είναι φίλος του Ζαγοράκη στον πάγκο, ναι. να πηγαίνει ο Καράπαπας να παίρνει τα μάτς. Τα πήρε τα μάτς. Ναι. Συμβάλλει τον Κουχού εκεί πέρα. Δεν μου λες άλλο θεματάκι. Ναι. Θα γούσταρες τον Πουλιοτόπουλο, κοιτάξτε κάτι. Θα γούσταρες να δεις Μπόκα Ρίβερ στην πόλη μας. Μπόκα Ρίβερ στην πόλη μας, όχι. Ζήτησε η Τζένοα, λέει, ελάτε σε εμάς. Λέει, βέβαια η Μπόκα έχει και ρίζες από τη Γένοα, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία της. Ναι. Να δούμε εδώ, Μπόκα Ρίβερ στην πόλη μας. Στο Βικελίδη, στην Τούμπα, να το κάνουμε να ακουστάρουμε. Ναι. Θα ήθελες το. Όχι. Όχι, γιατί. Δεν με συγκινεί, ούτε η Ρίβερ ούτε η Μπόκα. Η μπάλα που παίζουν δεν με συγκινεί. Θες αρέσει αυτή η μπάλα, ρε φίλε. Όχι, είναι πολύ άλλη. Πλάκα με κάνεις. Όχι. Είναι λίγο κάτι μπάλα, είναι λίγο κάτι το ποδόσφαιρο. Αλλά ένα ποδόσφαιρο παίζουν. Ναι, αλλά έχει και δύναμη, δηλαδή ακόμα και 0-0 να λήξει, θα έχεις δεν κάτι να πεις. Δεν μ' αρέσει. Δεν το αργεντίνικο δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει το αργεντίνικο. Δεν, μα, άμα θέλω να δω Boca Juniors, ναι. με River Plate, πάω στα 5x5 του Τζιόλα ναι. και βλέπω 5 κιλανάδες να παίζουν με 5 κοντούς ναι. και να παίζουν, ξέρω εγώ, όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δεν γουστάρω έτσι τέτοια μπάλα. Δεν γουστάρεις. Όχι, δεν γουστάρω. Εγώ θέλω τακτική. Θέλω Αγγλία, θέλω Ισπανία, θέλω Γερμανία, 2-3 ομάδες που βλέπω. Θέλω Ιταλία, 2-3 ομάδες που βλέπω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η Αργεντίνη. Αλλάζουμε θέμα με έναν Βραζιλιάνικο. Δεν σ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν Λατίνοι. Εντάξει, κατάλαβα. Και εγώ ήθελα να το προχωρήσω αφού δεν σ' αρέσει το. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, υποψήφια, μια που μιλάμε για γήπεδα, που θα γίνει ο τελικός. Ποιο τελικός. Κόπα Λιμπερταδόρες. Ναι. Προτάθηκε η Τζένοα από μόνη της, η Γένοβα. Στα Εμιράτα είπα, ελάτε να το κάνετε σε εμάς. Ναι. Σήμερα νομίζω ή αύριο βγαίνει η απόφαση πότε θα γίνει και πού θα γίνει ο τελικός. Δεν θα φάω πρωινό που θα γίνει ο τελικός. Πες μου λίγο ένα θέμα το οποίο εσύ σίγουρα θα σε προκαλέσει και θα σε εξητάρει. Ο Γραμμένος πρότεινε την Τούμπα για υποψήφια έδρα της Εθνικής. Κοίτα, ο Γραμμένος είναι σε μια γυάλα μέσα. Ναι. Θα του πούμε ευχαριστώ, δηλαδή νομίζω ότι πούμε μπράβο που μας έβαλε στην Εθνική Συντούμπα. Θα νιώσουμε είναι καλά εμείς παοξίδες. Είναι εκτός κλίματος, εκτός. Το νομίζεις, δεν ξέρω, ναι. Αντιεπικοινωνιακός τύπος, φουλ, δηλός. Δεν έκανε κάτσεις να μπει σε βρωμίες, σε ιστορίες, να χωθεί, να ρισκάρει. Είναι καθαρός, είναι καθαρός. Ναι. Άμα είναι καθαρός, θα κάτσει στο σπίτι του να πλύνει με άβα τα πιάτα. Άμα είναι καθαρός. Ναι. Εδώ ο πρόεδρος σε κάθε τη ΕΠΟ. Πρέπει να είναι λίγο μουρντάρης. Άμα δεν κάνει φυλακή, δεν. Όχι φυλακή. Κάτσε, ρε φίλε. Ποιο. Κάρτες, καλά, υγεία. Είναι μπλεγμένοι οι περισσότεροι ναι. σε όλα τα σκάνδαλα. Όλοι οι προηγούμενοι. Εγώ θέλω πρόεδρο τη ΕΠΟ να είναι μπλεγμένο στα σκάνδαλα. Θες να είναι στα σκάνδαλα. Τι να τον κάνω τον άλλο που είναι καθαρό. Παραβατικό θες. Άμα είναι καθαρό, α πάει στα Τουντέι Λίζου να πιει ένα καφέ 7 ώρες σταυροπόδι. Ναι. Ή ξέρω εγώ να πάει στο καφενέ του Περκεμένε. Τι να τον κάνω. Εγώ θέλω βρωμιάρι. Ναι. Εγώ τον έβγαλα εκεί για να παίρνω το πρωτάθλημα. Δεν τον έβγαλα εκεί. Δεν κάνει. Εδώ θα μα φέρει λέει την Εθνική Συντούμπα και εμεί οι παοξίδες θα χαρούμε, θα τρελαθούμε. Θα πούμε μπράβο ρε συγγραμμένε. Ναι, και να πάτε στο καθαζόμενο θα πάμε τελείως. Αφού πρώτα μαζέψουν τους Ηρακλειδείς. Πάλι τους Ηρακλειδείς, καημένο τους έφαρε. Τους έφαρε πάλι στο κόλπο, δηλαδή χωρίς λόγο. Ναι. Πάλι εκεί θα αρχίσει να λέει στα δικαστήρια, τα πανεπιστήμια. Α καθαρίζει. Για να καθαρίσει ο τόπο, να πάτε στην καμία. Μια χαρά θα είναι Ηρακλειδείς εκεί, τι μέρε που παίζουν. Μπορεί να πηγαίνει και να κοιτά πίσω, ε. Τι πράγμα είσαι. Καθαρίζει, ε. Τι πράγμα είσαι, βρε αυτό. Μαζέψανε τα πανεπιστήμια, ε. Λοιπόν. Κοίτατε το Τσίπρα τι μάγκα είναι. Όταν του είχε ανάγκη του κομμουνιστέ. Τσίπρα είναι ο μεγαλύτερο βιρτουόζο πολιτικό που έχει εμφανιστεί. Τριπλαφόρο ολκή. Είναι βρυτουόζο το πράγμα. Ο σαλάτη τη πολιτική. Για πότε σου περάσει μπάλα κάτω από τα πόδια, πα χαμηλά. Μόλι ήρθε Μακεδονοβλάκι εδώ πέρα πάνω με το γήπεδο, ξεχάσατε και τη Μακεδονία, ξεχάσατε και τα Σκόπια και του γλύφατε τι πατούσε να πούμε. Ποδολάγνη. Έλα, τελείωνε. Ανακαλύψτε την Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει καθημερινά, να φίλε και φίλοι. Αγαπημένε εφαρμογέ μουσική όπω το Spotify and Tunnel, διάσημα παιχνίδια με ατελείωτες ώρες gaming, δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακαλύψε την μέσω του wind.gr κάθετος Vision ή στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind, το οποίο θα το βρείτε σίγουρα κοντά σας. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε και με τα μάτς του Champions League λίγο να τα δούμε. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Καλό πρωινό να έχετε. Rap and Cool σε λίγο πάλι μαζί.
Καλημέρες, καλημέρες, 12 μετά τις 9, επιστρέψαμε, Rap & Cool μέχρι και τις 10, με καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα και με το κέντρο Κωνσταντίνο να το ανοίξουμε. Άνοιξε το. Να το ανοίξουμε, έχουμε να πιάσουμε λίγο και Champions League. Μου κάνα παράπονα κάποιοι γιατί δεν δίνω σημεία το πρωί, θα δώσω μια διάδα ρίσκου, έτσι φεύγοντας. Τι μάτσε καταρχήν σήμερα. Λοιπόν. Καταρχήν πες το 90-90 ανοιχτό. Άγιαξ, ΑΕΚ, Άγιαξ 8 παρα 5. ΑΕΚ, Άγιαξ. Over. Over λες, ε. 1-3. 2-5. 2-5. Α, τόσο πολύ. Το βλέπεις ανοιχτό, να ανοίγει το μάτσο. Σιμώδες. Σιμώδες, Λαμπρόπουλος και Μπακασέτας τελείωσαν. Ναι. Εκτός αποστολής. 2-5. Στην παραμεθόριο και... 1-4. 1-4. 0-3. Αν δεν βρούνε τώρα προσφορές αυτή, κοίταξε, παίζει να μείνουν μέχρι το τέλος σεζόν χωρίς να έχουν παιχνίδια. Γιατί τα λεφτά τα πήραν. Τα πήραν, λες, τα λεφτά. Σκόρερ ο Ντόλμπερκ. Ο Ντόλμπερκ, ο Ξανθός. Ο Ξανθός. Έχει πολύ πράγμα ο Άγιαξ. Είναι ο καλύτερος Άγιαξ των τελευταίων ετών σίγουρα. Βάλει μέσα στα δίκτυα ο Ντόλμπερκ. Πολύ καλό passing game, τρομερή ενέργεια από το. Έχει ζήσει. Αυτό το match δεν είναι να πάει να το δει για την μπάλα. Ναι. Αυτό το match είναι να πάει να το δει για τις αντιδράσεις. Ναι. Θα πάει η Φλωρίτζι να βγάλει. Θα πάνε, θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει 40.000 θα έχει. Θα πάνε οι άλλοι που λένε Ρουφιάνο, τον Ντέμι. Ναι. Τα λοιπά. Έχει θέματα. Έχει τώρα. Θέματα. Τώρα ναι. Θα βγουν τα. Αν ήσουν στην Αθήνα, δηλαδή, και ήσουν ο Ραπτόπουλο στην Αθήνα, θα πήγαινε να το δει από μια γωνία το μάτσα. Ναι. Ούτε στυλό, ούτε μολύβι. Ναι. Τακτική. Θα άκουγα. Θα άκουγε. Θα άκουγα τι αντιδράσει. Ναι. 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 Αυτό. Το κουσκουσιάρικο να πούμε. Μ' αρέσει. Έχουμε Χόβεχάιμ σε αυτά Ντόνετσκ και εδώ έχω πει. Χόβεχάιμ είναι ο κολλητό μου. Ο Νάγκελσμαν. Θα τον κοντράρω σήμερα. Όχι. Θα τον κοντράρω σήμερα εγώ. Ο Νάγκελσμαν είναι προπονηταράς. Καθαρά στοιχηματικά θα τον κοντράρω. Είναι ο επόμενος της δεκαετίας που θα ανεβεί στυλ Κόντε και τέτοιο. Κάτσε μη, κάνε και θα πάει στη Λειψία γιατί η Μπάγκεν έχει θέματα. Δεν θα τη δούμε την Μπάγκεν. Και επί Λειψία εγώ βλέπω ότι είναι προπονηταράς. Έχει Γιουβέντους Βαλένθια. Έχει Λιόν Μάντσεστερ Σίτι. Λιόν Σίτι. Άρα θα πρέπει να πάμε στο γύρω-γύρω. Θα πάμε στο γύρω-γύρω. Έχει Manchester United Young Boys. Το Λιόν Σίτι είναι ο Άντερ. Άντερ λες. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Η City θα μείνει στα λίγα γκολ. Θα μείνει στο. Του Pep Guardiola. Ναι. Να πάρει ρεβάζ γιατί είναι η μόνη ήττα που κάνει είναι από τη Λιόν φέτος. Η City θα έχει το χαμηλότερο τέμπο το οποίο. Λες να μην πατήσει γκάζ, σου λέει έχω χαλαρά, θα πάρω το ποταλάκι να προκριθώ. 3.000 στροφές. 3.000. Λέω εγώ. Και με 3.000 είναι άσχημα. Ναι, 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 ναι. Η πιο θελκτική ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Η City του Guardiola. Ναι. Έχει μπάγκερ Μπενφίκα. Μ' αρέσει να τη βλέπω, να τη γουστάρω, να τη βλέπω. Ναι. Πιο πολύ από τη Liverpool. Και η Liverpool μ' αρέσει. Καλή και η Liverpool, αλλά η τριπλέτα Μανέ, Σαλάχ, Σακίρι ακόμα δεν έχει βρει τα περσινά στάνταρ. Ο Σακίρι βέβαια πέρσι δεν έπαιζε. Έτσι. Δεν είναι η περσινή. Δεν μπορεί να τον τραβήξει στις πλευρές. Νομίζω δεν το βάζει από πίσω. Το βάζει από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Καλός είναι κι αυτός. Ή άμα παίζει 4-3-3 δεν το βάζει από πίσω. Με τον Φιρμίνιο. 3-8 και ο Φιρμίνιο. Σωστά. Έχουμε... Πιο σφιχτό είναι αυτό. Σαφώς πιο σφιχτό. Ναι. Παίρνει αποτελέσματα. Ναι, η Λίβερπουλ σπάει τα κοντέρ τα αμυντικά φέτος. Έχουμε Μπάγερ Μπενφίκα. Ναι. Εδώ και εδώ με γαργαλάει το χέρι γιατί βλέπω 10-11 φράγκα για την Μπενφίκα. Η Μπάγκεν δεν βλέπετε. Είναι στα χειρότερά της τα τελευταία 10 χρόνια. 2-3 γκολ δίνει δύο μονάδες. Δίνει σίγουρα και παραπάνω. Καλό. Ναι, 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 ναι. Και Ρώμα Ρεάλ. Εδώ η ισοπαλία πληρώνει 4 φράγκα και να πούμε ότι ίσως να είναι βολική. Με ένα βαθμό να κάνουν και οι δύο τη δουλίτσα να προκρίνονται έτσι. Και ναι. Η Ρεάλ και η Ρώμα. Εγώ θα το ρισκάρω έχω μια διάδα η οποία δίνει 16 φράγκα. Πες. Θα τη δώσω σε λίγο. Να τη δώσω τώρα. Τώρα. Χι Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ. 4 φράγκα δίνει, είναι ρισκαδόρικη σου πάλι, έτσι. Ναι. Και διπλό τη Σαχτάρ μέσα στο φίλο στον Άγγελσμα που δίνει 4,5 πάνω από 16, 17-18 μονάδε είναι αυτή. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Νάγκελσμαν. Δεν το γουστάρει. Όχι, δεν το γουστάρω. Οι άλλοι οι Ουκρανοί ψάχνουν μια μεγάλη νίκη, έφτασαν κοντά σε λίγο. Δηλαδή, οι Ουκρανοί είναι για Πάσχα με κάποια αγκόμενα. Ποια Ουκρανοί τώρα. Αυτοί όμω δεν είναι Ουκρανοί, είναι Βραζιλιάνοι. Ουκρανοί και. Η Σαχτάρ δεν είναι Ουκρανοί, είναι Βραζιλιάνοι. Είναι μια ομάδα αμυγό Βραζιλιάνικη. Θέλω να ακούσετε δεκάδα. Ζούνιορ Μωράε, Τάισον, Άλαν, Ουέλιτον, Μαϊκόν. Αυτοί είναι οι Σαχτάρ Ντόνε. Πάρε τον κοσμάκι. Πάμε στον κόσμο. Κάναμε μια γρηγοράδα και τσουλού. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε! Ω, καλώς τον, ρε! Να μας πας στα καλώς τον, το φιλαράκο μας, τον τουρίστα, ρε! Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ωραίο πρωινό. Ναι. Να λες πήγε 8 η ώρα, θα ακούσω το δάσκαλο με το κουλ. Ναι. Και το πρώτο θέμα να είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Είναι θέμα, είναι επικαιρότητα. Ακόμα και το ραδιόφωνο, όπως και το open, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίζουν μόνο ΑΕΚ. Ναι, αλλά δεν παίζουν και καλό λόγο όμως. Δεν σε συμβαίνει, δεν λέμε κάτι καλό. Καλό λόγο και θα το εξηγήσω. Δεν το νοιάζει αυτό. Αρκεί να λέμε για την ΑΕΚ. Ναι. Θα το εξηγήσω άμεσα και πάρατα. Ναι. Δάσκαλε, άκουμε λίγο. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Εσύ, ναι. Ναι. Πολύ σωστή κίνηση. Ναι. Αυτό που έγινε με τους τρεις ποδοσφαιριστές. Ναι. Πολύ σωστή λες. Και θα το εξηγήσω.
οι ποδοσφαιριστές αυτοί από 1η Ιανουαρίου είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν που θα παίζουν του χρόνου. Ε, βέβαια. Αφού δεν τους έκανε συμβόλαιο. Αφού δεν τους έκανε συμβόλαιο, δεν τους ανανέωσε, δεν συμφώνησαν. Ναι, Βέλγια θα φύγουν και τέτοια. Έγινε, δεν ναι. δέχτηκαν. Αυτοί τελείωσε το ζήτημα. Ναι. Ναι. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα ρισκάρουν, δεν θα περάσουν τα όρια, δεν θα βάλουν το πόδι τους στη φωτιά, γιατί πρέπει να είναι υγιείς για την επόμενη ομάδα τους. Επομένως δεν μπορείς να προσφέρεις. Πάνω από την ΑΕΚ δεν υπάρχει όνομα, φανέλα, άνθρωπος, ποδοσφαιριστής. Πάνω απ' όλα η ομάδα. Ναι. Δεν συμφωνώ, Φιλαράκη, δεν συμφωνώ καθόλου. Μάτω. Και ο ΠΑΟΚ τελειώνουν κάποια συμβόλαια, αλλά του βάζουν και παίζει γιατί υπάρχει υγεία. Άσχετο τώρα το ΠΑΟΚ, τον έκανε σύρωα τον Καρσία με μια πουνιά στον Τιόγκο. Άσχετο το θέμα αυτό. Αυτό είναι άσχετο. Άσχετο θέμα αυτό που συζητάμε. Εσύ δηλαδή τώρα ουσιαστικά λες ότι αποδυναμώνουμε γιατί δεν μπόρεσαν να ενώσουν τα συμβόλαια και από εδώ και πέρα να ξέρω θα κάνω κι άλλες γέλες. Εκτός αν έχεις καλύτερους. Τελειωμένη χρονιά θεωρεί, ρε, δεν το κατάλαβα. Α, θεωρεί καμένο χαρτί. Εντάξει. Πεντάδα θα βγεις. Πεντάδα θα βγεις ή ο Άρης θα σε αφήσει 10 πόντους για αυτός πίσω. Θα μου αφήσει πόντους ο Άρης με ένα πίσω. Τι έσαι καρέ, από κάτω σε έχει. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Ωραία, θα σας απαντήσω αύριο, να πω και κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Περιμένετε εσείς τον Κυριάκο Κυριάκου και τον ΠΑΟΚ να βγάλει η ανακοίνωση. Αντίθετα στον Ολυμπιακό, ρε πλάκα μας κάνετε. Ο Πάο κρατάει ψυχή ηχθείως. Ό,τι έκανες... δεν μου λες... Εσύ πέρσι έβγαζες. Ή έλεγες... Εσύ πέρσι έβγαζες. Αφού τα κακιμιάσει μαζί του. Α, δεν έβγαζες κι εσύ. Άρα εγώ γιατί να βγάλω. Όχι, αφού τα κακιμιάσει μαζί του. Α, κοροδεύε εμένα, αλλά αυτός πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό το παραδέχεται, εσύ δεν το παραδέχεσαι. Είπαμε σε κάποια. Δεν κοροϊδεύω. Ναι. Δεν παραδέχεσαι ότι έκανες εσύ αυτό που είχα κάνει εγώ πέρυσι, που τα βρήκες με το Μαρινάκι. Τα κοιμιάσαμε σε θέματα εξωαγωνιστικά, σαφώς. Ναι, εντάξει, οκ. Αφού τα κοιμιάσατε, ρε παιδί. Εκεί στο Αγρίνιο πήραμε το κάστρο εκεί. Το θέμα είναι ότι στην επόμενη ήττα σου που θα σε φτάσει στους 3 βαθμούς θα τα σπάσετε. Και θα έρθετε πάλι στο Μελισανίδη μετά και θα λες Ήγρη, κάνε ένα διπλό να το πάρουμε εμείς. Κοίτα να δεις. Βρε τουρίστα, μια χαρά τα λες για τουρίστας, μια χαρά τα λες, αλλά ρε φίλε, δεν περίμενα να μου πεις ότι αυτούς τους παίχτες δεν τους θέλεις. Πραγματικά, δηλαδή είναι τρεις ενδεκαδάτοι που σου φεύγουν αέρα πατέρα. Όχι ρε, δεν έχει τέτοια. Η Άγκ δεν είναι Γκαρσία με μια πουνιά στον πιο κοίρο. Άντε Γκαρσία πάλι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα λέμε αξί, τα δεν λέμε. Είναι η ΑΕΚ, μια μπουλιά του Γκαρσία, σε κάνω Θεό. Ναι. Ναι. Λέει για τις αποχωρήσεις. Ναι. Ωραία επικοινωνιακά το λέει να πω. Μια χαρά το πέρασε. Το λέει μια χαρά. Έβγαν τρεις ενδεκαδάτη ποδοσφαιριστές, ενδεκαδάτη είναι και οι τρεις. Έτσι. Έτσι και δεν ανοιξελουθούνι. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Οι original θα ανοιξελουθούνι. Δεν ξέρω, εδώ θα γινόταν θέμα πάντως. Φαντάσου να στο κάνω παουξίδικο το θέμα. Ναι. Βαρέλα, Κρέσπο και Πασχαλάκης να μην ανανεώσει και σου λέει φεύγω. Ναι. Αυτό έγινε τώρα. Ναι. Τόσο απλά. Μάλιστα. Θα το περνούσαμε μπα εμείς εδώ. Ναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τι θα κάνατε. Βαρέλα, Κρέσπο, Πασχαλάς λένε δεν ανανεώνουμε. Γιατί, γιατί ανανεώσανε. Θα ανανεώσουν. Αφά ανανεώσουν. Τελείωσε. Γιατί τρεις μήνες ανανεώνουν. Δεν έχει σημασία, γίνονται. Ολέω και εγώ. Αλλά φαντάζομαι να ανανεώνουν αυτοί. Λέω τρεις μήνες ανανεώνουν για αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κέρδο από Αθήνα, Ολυμπιακό. Καλώ ονα. Καλώ το Βιλαράκι, Βουλιανού. Για την παρέα. Ολυμπιακό. Ναι. Μία ερώτηση μόνο απορία. Γιατί οι ομάδες πρέπει να έχουν σταματήσει να παίζουν με δύο επιθετικούς μπροστά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μ' αρέσει που θέλω να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Είναι άνθρωπος, ότι. Γιατί δεν παίζουν, λέει, ένα σύστημα με 4-4-2, ξέρω, με δύο επιθετικούς και παίζουν όλες με έναν ψηλό. Συνήθως ψηλός είναι αυτός. Γιατί τα χαφ κάνουν δουλειά, φίλε. Άμα χάσεις ένα χαφ στο κέντρο, οι δύο επιθετικοί θα σου είναι άχρηστοι. Βλέπει Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα. Έβαλε δύο φοροδόνης, δύο χαφ στο κέντρο, τρία ο ΠΑΟΚ, του πήρε το κέντρο και στο τέλος. Πρόσθεσε χαφ να μην φάει συντρίβη. Άρα λέει ο Κωνσταντίνος. Άμα ήταν έτσι. Γιατί οι προπονητές με συγχωρείτε είναι λακαμάδες για να μην βάλουν δεύτερο σεντερφόρ. Τον ένα τον επιθετικό τον έχουν αντικαταστήσει σε σκα χάφλες. Του έχουν δώσει επιπλέον ρόλους να βγαίνει από πίσω. Παίρνει ένα χαφ που σκοράρει, που είναι αυτός που μαρκάρει, που κάνει, που ράνει. Δεν είναι το 4-4-2, πάει στο ρίσκο συνήθως. Φίλε Ολυμπιακέ. Ναι. Επειδή μου ακούγεσαι πολύ normal. Εσύ έτσι, δηλαδή ναι. Με συγχωρείς. Θα έπαιζες από την αρχή 4-4-2 με τον Ολυμπιακό. Πες μου τη σύνδεση της ομάδος. Πώς θα μπορούσε να παίξει. Για πες μας εδώ, για πες μας. Ολυμπιακός έχει παίχτες να παίξει. Κάτσε να μας πει. Γιατί. Ναι. Γιατί έχει τον Καμαρά που μπορεί να τρέξει. Τον Καμαρά. Το Φορτούνι που αν τον βάλει. Αν είναι Γκερέρο, άμα είναι καλά ο Γκερέρο. Ναι. Θα τους βάζω μπροστά, ειδικά μου που άμα αρέσει ο προπονητής. Δεν με απαντάς. Τη σύνδεση.
Θες να σου δώσω εγώ την δεκάδα του Ολυμπιακού. Άσε, οι τέσσερις και τερματοφύλακας, άσε. Ναι, τα δύο χαφ, εξτρέμ, εξτρέμ και δύο φορτ. Ωραία, Γιγέρ με Καμαρά, το Φορτούν θα τον πάσει μια μπάντα αναγκαστικά, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Και θα βάλει. Φορτούν είναι λίμπερο, θα είναι, δεν έχει φέρει. Όχι, όχι, δεν γίνει να παίξει εκεί 4-4-2. Φίλε, εκτός να παίξει 4-4-2 με ρόμβο. Μόνο έτσι. Πώς θα παίξει ρόμβο. Θα βάλει τον Καμαρά στην κορυφή τη άμυνα, τον Φορτούν πίσω από του δύο σεντερφόρ και δεξιά αριστερά θα βάλει τον Γιγέρ και τον Άτχο. Ναι, ναι. Θα πλευροκοπεί έτσι. Ε, ναι. Και αυτό γίνεται. Ναι, γίνεται με ρόμβο. Μόνο έτσι. Με ρόμβο, ναι, με ρόμβο γίνεται. Μόνο με ρόμβο. Για να συνευθεί έτσι θέμα. Μην, ναι. Για να μην βάλει το Φορτούνι να πλαγιάζει πολύ. Έτσι. Σωστό. Έτσι. Ειδικά έτσι. Με το αρέσει να κάνει και πρέσινγκ ψηλά του προπονητή. Παίρνουν ναι. Λίγο κάτι Ολυμπιακέ. Αν κάνουμε το Κεραίρο που του αρέσουν να τρέχουν στην επίθεση, mm-hmm. Τρέξτε, κάνει το τι θέλει. Για οι γραμμέ σου στα πόσα μέτρα θα είναι. Θα είσαι στα 42 μέτρα ή στα 38 τη Ατλέτικο ή στα 65 του Ερέρα στον Άρη. Για πε μα. 65, γιατί φαντάζομαι. Υπάρχουν και οι προϋποθέσεις να το παίξει. Άμα είναι οι γραμμές τόσο ανοιχτές, θα έχει θέματα, φίλε Ολυμπιακέ. Άμα είσαι σαν την ασπάθη να μπει ο Κουσκούνης μέσα, άστο να πάει στο διάλογο. Πιο μαζεμένες οι γραμμές. Άστο να πάει. Πες μου λίγο κάτι, φίλε Ολυμπιακέ. Ναι. Ποιο είναι το κλίμα έτσι κάτω τώρα των φίλων του Ολυμπιακού. Λέμε άντα να του πάρουμε του παππούδε. Όχι, ρε. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Κάτσε να δούμε, δεν μα πειράζει. Δεν είναι Ολυμπιακό. Όταν κερδίζουμε είμαστε όλοι καλά, ομαδάρα και αυτά. Όλοι μαζί ενωμένοι. Στην πρώτη γέλα πάλι θα αρχίσουμε. Εμπιστοσύνη στην ομάδα έχετε εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού ή το λέτε μία έτσι, μία γιουβέτσα αναλόγως πώς θα ξυπνήσει η ομάδα και ο προπονητής. Έχεις δηλαδή εμπιστοσύνη αυτό που λέει ο Παυσής. Εμπιστοσύνη υπάρχει γιατί βλέπουμε πως γίνεται δουλειά. Ναι. Και ελπίζουμε να μην γίνει ό,τι έγινε με τον Πέντο που ο άνθρωπος έκανε δουλειά και έφυγε. Ναι, με τον Πέντο. Ναι. Με τον τρόπο που έφυγε. Και να γίνει μια σωστή προσθήκη για το καλοκαίρι επιθετικό γκολτζί δεν βρήκανε. Είχες Γκολτζή, τον έδιωξες. Ναι. Τον Καρίμ, είχες τον Ανσαριφάρ, τον έδιωξες. Τον έδωσε δανεικό, τώρα γιατί δεν ξέρω. Μάλιστα, να σε καλά φίλε. Και εσύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Τι ωραίος Ολυμπιακός ήταν αυτός, φίλε. Ήθελα να μιλήσει για το 4-4-2, ήθελα να μας είπε ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραίος. Αντικανίβαλοι. Ναι. Που θέλουν να μιλήσουν για μπάλα. Είναι το 15%. Το 15 μόνο λες. Ναι. Ναι. Υπάρχουν, εμένα με έχουν κάνει παρατήρηση κάποιοι του 15%. Τι θέλουμε πιο ναι. Πολύ για μπάλα να μιλάτε κτλ. Μπορούμε να μιλάμε για μπαλίτσα, δεν το συζητάμε. Ναι, θέλουμε να φάμε και ψωμάκι μου. Ναι. Ρε Καστοριάνε, και ο Πάοκ έχει αυτή τη στιγμή 6 τέτοιου παίχτε. 6 έχει σαν αυτού του τέτοιου. 6 παίχτε έχω. Τι σημαίνει. Έλα, σηκώνω τώρα... λευκή πετσέτα και λέω δεν του βάζω. Κοίτα τώρα και εσύ 2,5 μήνες ναι. Δεν έχει κλείσει ένα παίχτη. Ναι, αλλά κανένα από αυτού του παίχτε δεν κάνει μανούρα όπω έκαναν τσάκι. Έκανε. Ποιο. Ο Βαρέλα. Ένα στάτου στο Instagram και μετά το άλλαξε 40 μέρε και να είχαμε να λέγαμε. Έκανε. Έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα. Εδώ οι άλλοι δεν παίζουν, δεν κάνουν. Έχω 6 τέτοιου παίχτε και είναι δεκαδάτη. Δηλαδή είμαστε για όνομα του Θεού, για να είμαστε και λίγο ανθρώπινοι. Ναι, λοιπόν, είμαστε στο Νοέμβριο. Θα του πετάξω σαν λευκή σημαία του βασικού μου παίχτε επειδή δεν ανανέωσαν. Όχι, ρε φίλε, δεν ανανέωσαν, αλλά μέχρι τον Απρίλιο-Ιούνιο θα παίζει μπάλα. Ναι. Πού είναι το παράλογο. Βλέπω άλλη πολιτική τώρα. Καλό είναι αυτό, μ' αρέσει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μέχρι τον Μάιο που τελειώνει το συμβολό, θα πέσει τον Παλίτσα και δεν τα βρήκαν, δεν ανανέωσαν. Αλλά δεν είναι προφανώς καλό το κλίμα στην ΑΕΚ. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Θα οι μπορούσε εργαζόμενοι... να τελειώσει και να χωρίσει όμορφα. Κοίταξε, η ΑΕΚ τελείωσε. Ναι. Ο Ατρόμητος τελείωσε. Ένας Ολυμπιακός έμεινε με τον Καράπαπα. Εκεί φιλίες έχεις και τα λοιπά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχεις προβλήματα. Τι εννοείς ότι θα έχω φιλίες και δεν θα έχω προβλήματα. Αυτοί περνάνε το μήνυμα οι Ολυμπιακοί, αυτοί ο ΣΥΡΙΖΑ μας κυνηγάνε, έχουν τον καζατζηδισμό, δεν περνάει στον κόσμο τους, έχουν τα θέματά τους. Τα έχουν τα θέματα. Έχουν τα θέματά τους. Ναι. Δεν περνάει στον κόσμο τους η κλάψα του Καράπαπα. Δεν περνάει. Δεν περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ μας κυνηγάει. Μα δεν είχα μάθει να κλαίγονται τα τελευταία χρόνια. Και κλαίνε και άσχημα τώρα αυτοί που κλαίνε. Ναι. Αυτοί που κλαίνε, οι λίγοι ναι. Του Ολυμπιακού, γιατί δεν είχα μάθει να κλαίνε. Δεν άνθρωποι. Άκουσα εγώ, ο παδό του Ολυμπιακού, φίλο του Ολυμπιακού να βγει, είτε εδώ είτε αλλού, είτε στα Facebook κτλ. Και να υιοθετήσει τις λακαμίες του Καράπαπα και του Μαρινάκη ότι με κυνηγάνε λόγω ΣΥΡΙΖΑ και βλακίες. Ναι. Όλοι ναι. Λένε δεν έχουμε φόρ, οι πλαϊνοί μας δεν σκοράρουνε. Όχι, όχι, ναι. Η πλειοψηφία είναι αυτό που λες ναι. Προς τιμήν τους. Δεν μας ήσανε. Προς τιμήν τους. Ναι. Καλημέρα σας λέει, πάμε στο φίλο και διαβάσω εγώ τα μηνύματα. Ναι. Ένας φίλος που λέει δεν θέλω κάποιες ομάδες. Λέει Λιβαδιά, Ξάνθη, Τρίπολη, Πανιώνιος. Να ανέβουν λέει οποιασδήποτε άλλες. Ανέβει η Ξάνθη, η Δράμα, η Καβάλα. Αλλά δεν θέλω λέει Τρίπολη, Λιβαδιά και Πανιώνιο. Τι να σε κάνουμε, κάνει μια αίτηση να πούμε να ανεβάζουν ναι, Ξάνθη. Δεν γίνεται ρε φίλε, ναι. Πάρε καλημέρα, ναι. Ναι. Κουλιανέ. Παρακαλώ, καλημέρα. Άμα σ' ακούω να λες τι ωραίος Ολυμπιακός που ήταν αυτός, κάτι δεν πάει καλά.
στη συζήτηση απάνω. Μα ήταν κόσμος. Πήγε με τα νερά σου, κάτι να σου πω τώρα. Όχι, δεν πήγε με τα νερά μου, συζητήσαμε για μπαλίτσα. Μίλησαμε για όμορφα πράγματα. Το έργο για τον Ολυμπιακό τώρα, να σου πω ποιο είναι. Πάμε, ναι. Λοιπόν, εάν μέχρι το Δεκέμβριο. Και εσύ μ' αρέσεις, να ξέρεις, και εσύ μ' αρέσεις. Να είστε καλά. Ναι. Μέχρι τα Χριστούγεννα, ναι. Εάν μείνουμε στο πλην 6, ναι. Πάμε για ένα δεύτερο γύρο. Που θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Θα πάμε πόντο-πόντο μέχρι το Μάιο. Εγώ αυτά ήθελα, να ακούσω τον Ολυμπιακό. Να το εξηγήσω ποδοσφαιρικά γιατί θα νιώθεις την ανάσα μου καυτή μέχρι το Μάιο. Όχι, τέτοια θέλω. Για πες. Κάτσε να μάθουμε. Εγώ είχα υπεροπλία στα χαφ και είχα δύο προβλήματα αγωνιστικά. Το ένα είναι να δέσω ένα δίδυμο δυνατό στο κέντρο της άμυνας. Έδεσες. Και το άλλο έδεσα Βούκοτιτς. Έτσι θα μάθει και να στρίβει. Με τρόμαξε λίγο ΣΑΕ προχθές με σένα. Ναι, στο ΣΑ έχω και τον Γιαννιώτη από πίσω, ο οποίος και τα λοιπά έρχεται, οπότε είναι τεφορμέ ο ένας, θα πιάνει ο άλλος. Είναι σχεδόν εισάξι goalkeeper, υπάρχει αναλλαγή. Εντάξει, ο ΣΑ έκανε μια κακή βραδιά. Και μετά είχα το πρόβλημα ότι δεν είχα εξτρέμ που πατάνε περιοχή, έφερα ήδη Μασούρα, ο οποίος είναι και παραγωγικός και τα λοιπά, και θα έχω Ποντένσε ή Λάζαρο, και μάλιστα θα μπορώ να ξεκουράζω και τον Λάζαρο τώρα που έρχεται ο Μασούρας. Ναι, για να μην παίζει ο Φετατζίδης και τα λοιπά. Άρα θα έχω από τη μία Ποντένσε, από την άλλη Μασούρα, ξέρω εγώ, ο Λάζαρο να παίζει ποιοτικά μισά ώρα. Και για το θέμα του Φορ, αυτό σου λέω, εάν καταφέρω και κρατηθώ, που το πρόγραμμά μου είναι στρωτό από εδώ και πέρα. Έχεις, το πλην 6 έχεις, μέχρι το Δεκέμβριο. Ένα μας με συξάνθη. Εντάξει, μέσα στην Ξάνθη. Τώρα στην Ξάνθη θα περάσω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ποιον άλλον, με τον άλλο τρόπο. Άρα, είδε στην ψυχολογία. Είδε στην ψυχολογία του Ολυμπιακός. Με τον ένα ή τον άλλο. Κοίτα, Ολυμπιακέ, να σε πληροφορήσω ότι αυτά που ήξερε επί Πανόπουλου πριν κάποια χρόνια. Δεν θα τα είχε. Αυτό τον είπα την εδώ ήρθανε με το Χατζητσεζόγλου δεξί μπακ και τον Παξεβανίδη αριστερό μπακ. Ναι. Εσύ Ραπτόπουλε τώρα την Ξάνθη. Τραυματίζαν τον Φλίσκα. Δεν θα περάσει καλά βαθμούς, στην Ξάνθη. Η Ξάνθη έγινε πλευρό. Η Ξάνθη είναι καλή. Άλλαξε γκόμενο. Είναι καλή η Ξάνθη. Άλλαξε γκόμενο. Γάβρε πρέπει μπάλα. Το είδαμε και πέρσι στο 1-1. Και πρόσεχε. Έρχεται Πιατζόν από Τσέλσι ή Μήτρογλου. Καλά. Δηλαδή πάω για ένα γκολτζί ολκής, ένα πυροβολικό στην επίθεσή μου. Πυροβολικό. Εγώ πάντως πάλι έχω ένσταση ότι έδεσε η αμυνά σου, γιατί πάλι έφαγες γκολ από τον Ατρόμητο, ενώ κοιμήθηκαν τα στόπλ σου και μπήκε χώθηκε ο φίλος Νασοκουλούρης. Αλλά δεν μου είπες πόσες τελικές έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ. Σύνολο το άθροισμά τους είναι λιγότερες από όσες έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτό φίλε είναι και θετικό και αρνητικό για σένα. Είναι αρνητικό για μένα, πρόσεξε. Είναι αρνητικό για μένα ότι δεν δημιούργησε πολλές φάσεις. Ένα μάτς που εγώ το πήγα πολύ σβηστά. Να πω και ένα άλλο. Αλλά για σένα είναι μισό δευτερόλεπτο. Είναι αρνητικό γιατί ρε φίλε κάνεις 25 τελικές για να βάλεις ένα μισό γκολ. Χάνεις γκολ μεστημένο. Για να κάνεις 25 τελικές να βάλεις ένα γκολ και ο ΠΑΟΚ με 3 να βάλει ένα. Καταλαβαίνεις και τι σωματική κόπωση και πνευματική κόπωση επέρχεται στην ομάδα σταδιακά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα του βγει σε κούραση στο τέλος. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται το 1-0 ή το 2-0 μετά το 70 λεπτό με passing game, χωρίς πίεση ή πίσω από την μπάλα κτλ. Ο Ολυμπιακός φουλάρει, είναι στα κόκκινα. Και εγώ δεν είχα βαγγέλο, έτσι. Είναι στα κόκκινα ο Ολυμπιακός. Ναι. Εις βάθος χρόνου, αυτό εδώ θα βγει σε κόπωση. Εγώ δεν είχα πιθανόν, λέω εγώ. Ευαγγέλους ο Πενσέρ δεν είχα. Ο Χατζήλ, ο οποίος δεν μου δώσε πέναντι, με έκοψε offside. Γιατί δεν θα τα βρούμε. Σωστά μιλάς εδώ. Η παραγωγικότητα, αν δει αποτελεσματικούς φορ μπροστά και εξτρέμ, θα λυθεί το ζήτημα με την αποτελεσματικότητα. Δεν βρίσκεις εύκολα Γενάρη. Και δεύτερη ένσταση, αυτό που λέει και εδώ παίζουμε εσύ που βλέπεις τη μεγάλη δεν εικόνα. Είναι εύκολο το Γενάρη να πετύχεις φορ καλό και εξτρέμ καλό. Μας είπα τα ονόματα ήδη, Πιαζόν Μήτρογλου, αλλά παίζουμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ το καρδιογράφημα σταθερό, ναι, δηλαδή είναι. Έχει μια απόδοση την ίδια και μας την καταφέρνει και παίρνει τα παιχνίδια, μαγιά του κτλ. Ναι. Αλλά βλέπω τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει αγωνιστική την αγωνιστική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την παρατήρηση. Ναι, αλλά πάλι ο σταθερός ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από τον Ολυμπιακό που ανεβαίνει. Ακόμα ναι, και τώρα. Αλλά για μια ομάδα καινούργια όπως είναι ο Ολυμπιακός, κάθε εβδομάδα που περνάει και σε παρακολουθώ βαθμολογικά είναι κέρδος. Ανεβαίνω. Πάντως, και ελπίζω και πιστεύω ότι μέχρι το Γενάρη θα μπορώ να σε χτυπήσω στα ίδια. Να έρθω στην Τούμπα να πάρω το διπλό. Εγώ αυτό περιμένω. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες αρκεί να κάτσεις να παίξεις. Μη φύγεις πάλι. Εκεί φίλε. Ούτε εσύ είχες κατέβει στο κύπελλο, κουλιά. Εγώ ήξερα ότι δεν θα κατέβω γιατί δεν ήθελα. Έφαγα για την καμπάνα μου. Εγνώση μου. Εκεί φίλε πας. Φυσικά. Στο ένα δεν έπαιξε εσύ, έφαγα εγώ καμπάνα. Στο άλλο δεν κατέβηκα εγώ. Εκεί φίλε πας για δύο αποτελέσματα. Θα μου πεις δεν βγαίνουν άκρη. Αγωνιστικά να μιλήσουμε γιατί μετά δεν βγαίνει. Εκεί πας στην Τούμπα για δύο αποτελέσματα. Ξέρεις ποια είναι αυτά.
Για πες. Εγώ τα ξέρω. Η νίκη ή η διακοπή. Έτσι. Δύο αποτελέσματα. Αυτά. Η νίκη ή η διακοπή. Πάντως διαβάζει Νικολακό πολύ, να ξέρεις, επειδή τα διαβάζω όλα κι εγώ. Έτσι, το ένα σου παράδειγμα επιχείρημα ήταν με Νικολακό Αύρα. Να σε καλά, μ' αρέσει. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν. Η νίκη ή η διακοπή. Βρε τρίμπαλο. Τι διακοπή, τρίμπαλο θα φάνε εδώ πέρα, ξέρω πως περιμένουμε εδώ. Ωχωχω, από πέρσι, αν θα κάτσουν να παίξουν. Καλά, κοίταξε τώρα, 22 τελικές σε κάνανε, και σπάσανε τα δοκάρια. Εγώ φταίω ρε Κωνσταντίνα, δεν έχουν να βάλουν σμπρόχτη, δεν έχουν σμπρόχτη. Μην ξανοίγεσαι εκεί. Μην ξανοίγουμε. Λοιπόν, εσείς που θέλετε να δείτε πάντως καλή τηλεόραση, ξανοιχτείτε, ανακαλύψετε τη Wit Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σας εκπλήσει καθημερινά από blockbusters, ταινίες προβολής, πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής, διάσημα παιχνίδια για τελείωτες ώρες gaming, δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Ανακαλύψε την με μοναδικές προσφορές στο win.gr κάθετος Vision στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wit κοντά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τελευταίο ημίωρο. Δηλαδή μου λες Κωνσταντίνε ότι προτιμάς τον Κάνιας, για τον οποίο υπάρχει φως στον ορίζοντα ότι θέλει να παραμείνει, ρίχνει και αυτός απαιτείς τέλος πάντων, αντί του Σιμόες. Τον 31χρονο Κάνιας αντί του 28χρονου Σιμόες. Προτιμώ να πάω στα Χανιά να πάρω με το πλοίο το Δαμανάκι, ναι, παρά το Σιμόες. Μάλιστα. Τόσο πολύ δηλαδή. Τόσο πολύ έχεις κολλήσει ότι και είναι σκασμένη. Και πάλι γιατί θα γίνει παρεξήγηση όπως με τον Βιερίνια. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα με την ποιότητα. Όταν λέμε ποιότητα, δηλαδή. Με τη βιολογική κόπωση έχει θέμα. Ναι, ναι, ότι Σιμόες, έχουν τεντώσει, αυτό λέει. Ο Σιμόες είναι ένας κόφτης, ο οποίος είναι μέτριος σε τέχνη, είναι μέτριος σε πάσα, είναι μέτριος σε άλμα. Αλλά είναι σκυλί του πολέμου. Ναι, άμα τον πάρω, το βασικό του στοιχείο. Δηλαδή. Άμα τον πάρω το σκυλί του πολέμου, τι θα τον κάνω. Ναι. Δηλαδή, άμα τον πάρω τον αθλητή από μέσα, τι θα τον κάνω. Ναι. Δηλαδή, τι ποιότητα. Δηλαδή, ένας 28χρονος, επειδή ξεζουμίσει και μια χρονιά, χάνει τον αθλητή από μέσα του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι ο Λάζαρος. Ή οποιοσδήποτε. Ο Λάζαρος είναι 33. Αλλάζει το βιολογικό ρολόι. Μόνο Βράνιες τραβάει. Ξεκουράστηκε ο Βράνιες. Το Μάνταλο τον είδες να τραβάει. Ο Μάνταλος έχει δύο χιασούς. Ας το Μάνταλο. Ο Μάνταλος είναι πραγματικά ξεκυλωμένος. Ο Μάνταλος είναι το γλυφτράκι του Μελισανίδη. Καλημέρα λέει. Ανοίγουμε ξανά γραμμές. 90-90-90. Θα πάμε ένα δευτερόλεπτο μόνο. Γιατί με διέφερε. Μου άρεσε το μήνυμα αυτό. Γιατί μιλάει για μπαλίτσα. Θα ήθελα να δω λέει κάποια στιγμή ρόβο στον ΠΑΟΚ. Με πρίγιο κουλούρι διάδα μπροστά. Ναι. Πες μου την τετράδα του. Πίσω του στον Μπέλκα. Ναι. Στο πίσω μέρος του ρόβου ο Μαωρίσιο και στις μπάδες ο Ζάμπα με το Λιμιό. Ναι, ξέρεις πόσα γκολ θα τρως. Θα τρώω, αλλά θα βάζω και πολλά. Θα τα κάνω τα μάτια του Ροντέο, 5-4. Ποιο είναι το εξάρι? Το εξάρι ο Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο? Ναι. Εξάρι ο Μαωρίσιο, ο Ζάμπα στην πλευρά με το Λιμιό. Με το Λιμιό που τρέχουν και γυρνάνε πίσω, ναι. Και ο Πέλκας που τρέχει και γυρνάει. Σου βάλε 3 τα χαντρίγια. Πάνε στο Καραϊσκάκι. Καλά τόστησε. Πάνε στο Καραϊσκάκι. Να παίξει έτσι. Πάνε. Να και ο Κουλούρης που γυρνάει και γυρίζει. Ναι. Δηλαδή πραγματικά όλοι όσοι παίζουν μπροστά γυρίζουν και μαρκάρουν. Μόνο Κουλούρης που μπορεί να γυρίσει στον Πάοκ είναι ο Κίμωνας ο Κουλούρης. Άλλος Κουλούρης δεν μπορεί να γυρίσει. Πάμε γραμμές. Εμένα μου αρέσουν τα μηνύματα και οι κουβέντες με ποδόσφαιρο μέσα. Έτσι, αυτό γουστάρουμε. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώ λοιπόν, να. Είχα κυμπόκο χθε στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι, είχα κυμπόκο. Ήρθατε όλοι, ήρθαν τα παιδιά, το δίδυμο. Ήρθε ο Κιμπόκο με τον Αλέξανδρο Απτικό μπροστά στην κάμερα και προκαλούσαν το λαό του Ολυμπιακού για τη ΣΑΕ. Εγώ θέλω να κάνεις λίγο Κιμπόκο σήμερα. Το καλά! Τα τίτα μου! Τα τίτα παλάκι! Πουτί! Το καλά! Τα φρύδια μου! Τα φρύδια μου! Τα παρτικούτα του Ολυμπιακού! Πετάτε τα διακό κουτσάλες! Καβώς! Ρίχτα του λέω, ρίχτα! Ναι! Ρίχτα Κιμπόκο! Νίκο, γιατί δεν με λες την αλήθεια στους φίλους του Ολυμπιακού? Ποια αγόρι μου, ναι. Άκου, θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, καινούργιο διαιτολόγο και γυμναστή. Γιατί δεν έχει έκρηξη ο Καράπαπας. Θα σου πω γιατί δεν έχει έκρηξη. Το να πας κέντρο αποθητήρια μέχρι το τέλος της σεζόν, το θέλει φυσική κατάσταση. Πρέπει να πετάγεσαι. Σωστό. Να κυνηγάς διαιτητές τέτοιο, να τους πας μέχρι τα αποθητήρια. Άμα δυνατήσει ο Καράπαπας δηλαδή και κάνει, όλα θα πάνε με λιγάλα με τον Ολυμπιακό. Μπολ θα γίνει άμα δυνατήσει. Πάντως η έκρηξή του ακόμα και τώρα είναι καλή, έτσι, για το σχόλια. Άκου σχόλια. Κιμπόκο, ένα νέο αστέρι γεννιέται. Ναι. Πρέπει να διορίσεις τον Κιμπόκο στη μεσημεριανή εκπομπή και διώξεις τον κόκκινο. Oh, 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 πρόσεξε τώρα.
Την άλλη Δευτέρα θέλουμε τριπλέτα. Άλεξ, Φωτιάδη και Κιμπόκο. Κιμπόκο είναι δυναμίτης, ρε. Κιμπόκο. Αυτό είναι 4-3-3, φοβερό. Στο κέντρο, άμα πούμε αυτή. Άστο, θα γίνει χαμός. Α, και ξέρεις πώς θα τον εξαντλήσουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, Νίκο, του Καραμπαπά. Για πες, για ρίχτω και αυτό, γιατί δίνεις καλές ειδήσεις. Άκου, μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα. Φίλε. Ούτε στο 3 γίγα τα τρώει ο Καράμπαμπα. Εύκολα 3 γίγα. Ούτε στο γήπεδο δεν θα πάει εκεί την παρά. Θα ξεχαστεί σου τον αφήνουμε, τον αφήνουμε κάτω στα μπαμπάτσικα και τέλειωσε η ιστορία. Είναι φίλε. Κοίτα, έλα. Είναι ο Μαρινάκης και ο. Ο Μαρινάκης και ο Καράμπαμπας. Είναι κατά κάποιο τρόπο κακό παράδειγμα για την νεολαία στο κομμάτι τη διατροφή. Πολύ κακό. Συμφωνούμε. Κακό παράδειγμα. Βεβαίω. Τα λέμε! Τα λέμε αδερφούλα, καλημέρες, καλημέρα αδερφούλη. Λοιπόν, ναι, είναι κακό παράδειγμα στο κομμάτι διατροφής, ναι, δηλαδή δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Έτσι. Πρέπει να έχουμε νους υγιή, σώμα υγιή. Να... Όταν είσαι στον πάγκο, ναι. Όταν είσαι στον πάγκο, δεν πρέπει να είσαι χοντρός. Είτε είσαι γενικός αρχηγός, είτε είσαι για το... Κακό παράδειγμα. Κακό παράδειγμα. Ναι, ναι. Λίγο ευσομούλης, αλλά δεν είναι χοντρός, δεν το λες χοντρό, το λες ντουλάπ, είναι ο προπονητής του Πανιωνίου Ανικό. Ναι. Αλλά δεν το λες χοντρό αυτό, ναι. Ναι. Το λες κτίνος, πορτιέρι. Ναι. Έτσι. Ναι. 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 Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Καλός ο Πάθραξ. Πάθραξ. Φιλαράκι ο Πάθραξ. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο. Τον ΑΕΚΣΥ, τον Καστοριανό, τον έχω στείλει 3.000 φορές χαιρετισμούς. Ναι. Μία φορά δεν με στείλε. Απαράδεκτος ο Καστοριανός. Λοιπόν, άσε τώρα, είναι ζαλισμένος από τα κουτουλίδια, γι' αυτό. Και τον πάω με 1.000. Ναι. Είναι, μ' αρέσουν οι απόψεις του, δηλαδή, τέτοιους φιλάθλους θέλω εγώ. Γουστάρεις, Καστοριανό, λοιπόν, ναι, ωραίος. Εγώ, ναι. Δεν θα, εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Πήρα για το 4-4-2. Ναι, είδες, άλλος θα μιλήσεις. 4... Για πες, που λέ, για πες. Για το που λέ. Ναι. Εγώ στο 4-4-2 θα έβαζα το Μουνάφο, το Βιντάλ, το Γκάσες, το Βαϊρουά και μπροστά θα έβαζα Παπουλής και Ιγκόρ. Κολλημένος με τον Πάνθραξ, ρε φίλε. Τι πάθα. Κολλημένος με τον Πάνθραξ, ρε φίλε. Αλλά ας πω κάτι, ρε Πάνθραξ, και μόνο που κατάφερες και έβρες την ομάδα σου Βαϊρουά. Έτσι. Ο Βαϊρουά. Βαϊρουά. Τι παίκτης ήταν αυτός. Πεχτάρ. Εγώ τον ήξερα χρόνια στη Γαλλία, εγώ... γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό λέω και μόνο που το κατάφερες. Άμα καθίσω και σκεφτώ, ακούς, άμα... τι παίκτες πέρασαν από τον Πανθρακικό, ναι. Θα καθέψω. Ριέρα πέρασε. Ριέρα, το Ριέρα, το... Ριέρα, ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έφερα παίκτες, δηλαδή που λέει, αλλά επειδή δεν έμεινε στην κατηγορία, για ένα χρόνο συμβόλαιο είχαν φεύγανε, έπεσαν φεύγανε, κατάλαβες. Ναι, ναι. Έφερα παιχταράδες, αγόρι μου. Ναι. Αλλά όπως είπες, ο Βαϊρουά, για μένα ήταν... Μεχάλα, άσο, ναι, φίλε. Ο Βαϊρουά, φίλε, έκανε καριέρα τρομερή στη Γαλλία. Εγώ επειδή το έκανα το ρεπορτάζ, τον είχα πολύ ψηλά. Και όταν ήρθε ο Πανθρακικό, λέω, αν είναι δυνατόν. Μπράβο σου, μαγιά σου. Μαγιά σου. Καλημέρα, Πάνθραξ, να πάμε και στους επόμενους. Να είστε καλά που μας διασκεδάζετε. Να είστε καλά. Έλα, έλα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, καλημέρα. Ο Φίλης είμαι από Σκάρδη. Έλα, ρε φίλη. Καλημέρα. Καλημέρα, γουρ. Α, τι ωραία πόλη. Στουτγκάρδη. Ξάνθη είπε. Στουτγκάρδη είπε, ρε. Στουτγκάρδη είπε. Καλά, δεν ακούς τι. Στουτγκάρδη είπε. Ναι. Ήθελες Ξάνθη τώρα να κάνεις λίγο τζέτζελο. Ναι, ήθελα να κάνεις λίγο τζέτζελο. Έλα, λέγε, φίλε. Εγώ έχω μια ερώτηση, ραπ, κυρίως εσένα, μπορείς να μου εξηγήσεις το φαινόμενο πώς ενώ ο Παναθηναϊκός βγάζει τις καλύτερες επιθέσεις με πολλές φάσεις στους αγώνες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, πώς δεν μπόρεσε να κάνει ένα συνδυασμό, πώς να τελειώσει. Δύο είναι απαντήσεις. Το ένα είναι, η μία είναι ότι στον ΠΑΟΚ ήταν λάθος στημένος στον αγωνιστικό χώρο. Με δύο φορ που... 4-4-2, ναι, και τα δύο φορ, τα δύο φορ, τα δύο φορ, ο Παναθηναϊκός έχει τη δύναμη να φεύγει με δύναμη από πίσω προς τα μπρος. Εσύ έβαλες τη δύναμη μπροστά και όχι πίσω. Άλλη ώρα η ανάλυση. Και το άλλο είναι ότι βλέποντας ότι εκεί δεν τράβηξε η ιστορία, γύρισε σε ένα πολύ πιο αμυντικογενή 5-3-2. Στο οποίο βέβαια ο Παναθηναϊκός είχε την ατυχία να χάσει δύο παίκτες νωρίς και έχασε δύο καλές αλλαγές. Δεν είχε την ευκαιρία να φρεσκάρει τα χαφ του Οδόνης σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτή είναι η απάντηση. Έπαιξες και με το πιο την πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος έπαιξες, φίλε. Εντάξει, για να τα λέει, γιατί λέμε ότι ο Πάουκ δεν παίζει, αλλά του Πάουκ δεν του κάνει καμιά ομάδα φάσης, φίλε. Μία φάση, μία μισή, μπορεί να φάω και τον γκολ. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα. Χάρη στο λάθος του Οδόνη, γκολ έκανε ο Πάουκ το καλύτερο του παιχνίδι. Περίπατο έκανα με σένα, άστο. Έκανα περίπατο με σένα. Ναι, την καλύτερη μου εμφάνιση έκανα. Ναι. Τα λέμε, φίλοι, φιλιά στο,
Φιλιά στο Στουτγκαρδιστά, να πάρουμε κι άλλο κόσμο. Να το σε μόνο μάτς που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ανταγωνιστικός σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ναι, ναι, το μόνο. Καθόλου ανταγωνιστικός. Και ο ΠΑΟΚ ίσως να έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Το καλύτερο. Ναι. Νομίζω. Ναι. Το καλύτερο. Για Super League σίγουρα το καλύτερο. Το καλύτερο. Για πρωτάθλημα, ναι. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Εννοείται, Κωνσταντίνε Μαραγκέ, θα έρθει, θα σε πάμε στα μπαμπάτσικα. Μας ακούει κάτω κολλημένος κάθε πρωί. Με το σκύλο να έρθει. Θα πάμε να φάμε στα μπαμπάτσικα μαζί, άντε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ πήρα να ξαναθυμίσω σε αυτούς που βγαίνουν τους διάφορους. Τους διάφορους. Ότι είμαι, ναι, ναι, τους διάφορους, τους διάφορους. Πολλούς πόντους μπροστά. Πολλούς πόντους μπροστά. Ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο ΠΑΟ και είμαι πολλούς πόντους μπροστά αυτή τη στιγμή. Πολλούς δεν είσαι, φίλε. Πολλούς είμαι, πολλούς όχι, όχι, είμαι. Δεν είσαι. Και άλλες φορές. Δεν θα σταματήσει κανένας. Έχεις απλά σοβαρή ομάδα. Πολλούς δεν είσαι. Είναι δύο μάτς. Δύο γκέλες είναι, να ξέρεις. Έχει δεν ακόμα υπάρχουν. 19 παιχνίδια έχει ακόμα. Δεν υπάρχουν κούλα, άσο, μην το συζητά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ, φίλε, επειδή είμαι καμένος, φυσάω και το χυλό και χτυπάω και καμπαναριό, να ξέρεις. Να προσέχουμε. Είναι η αποτελεσματικότητα φέτος της ομάδος αυτή που σε κάνει να ξεπερνάς και την κακιά σου μέρα. Καλά λέει εδώ. Σωστός. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα 100%. Πολύ καλά τα λέει εδώ. Αλλά πρέπει αυτό να έχουμε είναι. Και τα μάτια μας 14. Αυτό λέω εγώ. Και εγώ περιμένω τη φόρμα μου. Ναι. Γιατί θα μου έρθει. Αν σταματήσει από την Ευρώπη και έχει ένα άτυχη. Ματσάκι. Το είπε ο Πέλκας. Το είπε ο Πέλκας. Πάντως το ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού θα πρέπει εκτός από το κομμάτι το αγωνιστικό της διαιτησίας. Δεν θα πρέπει να δεχθεί ο ΠΑΟΚ γενικότερα αστυνομικούς από Αθήνα ναι. Να συμπληρώσουν την αστυνόμευση ναι, του γηπέδου ναι, της Τούμπας ναι, ναι, και γράψουν ναι. Και αυτή καμιά έκθεση ραδιούργο μυαλό. Και αυτή η έκθεση διαφέρει από τη δικιά μας την έκθεση εδώ. Ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Οι απόψεις να διείστανται μεταξύ των αστυνομικών ναι, δυνάμεων. Ξένο διαιτητή θα έχουμε, το χαλί αυτό μπροστά τα σκηνιά αυτά θα τα έχουμε. Μπορεί να έχουμε και ξένο αστυνομικό. Μας έχουμε ξένο, δεν μας πειράζει. Αυτό που λέει, κοίτα. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίρνουν από το Περιστέρι, έκανε τη βλακία και πήρε εκεί την πρώτη την κίτρινη κάρτα αυτός ο ποδοσφαιριστής που πήρε την μπάλα και έτρεχε ανε... σε μια διάφορη φάση, ένα φάουλ να πούμε. Είναι ένας παράγοντας που δεν τον εξετάσαμε, ότι ο Ατρόμητς έπαιζε με 10 για ένα μίχρονο, έπαιζε έτσι. Με 10, αν έπαιζε πούμε. Με 11, δεν θα το έπαιρνε το διπλό που το έβγαλε και γίναν ήρωες να πούμε. Να σε καλά! Μισό λεπτό, ας έπαιρνε ο χαφ του Ατρομήτου κάρτα. Από ανάλογο του Ολυμπιακού. Ναι. Να μην γίνονταν το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός στα χαφ είναι δυνατός. Καλώς, καλώς. Το μάτς το πήρε τα χαφ. Ο Φορτούνης είναι χαφ. Εκεί λοιπόν, γιατί μαρκάραν και άλλοι δύο καλά, πήρε ο Φορτούνης φόρα, ήταν ασυγκράτητος και από τα χαφ πήρε το μάτς. Ναι. Δυσιαστικά δηλαδή η υπεροχή που έκανε ήταν από τα χαφ. Βέβαια μέσα καθάρισαν οι άλλοι. Τα στόπερ και το χαφ. Αλλά για να μπει μέσα στην περιοχή. Στη μένα. Για να μπει στην περιοχή. Τα χαφ του ήταν καλά. Ήταν καλά, ειδικά ο Φορτούνης που, ναι. Που μπήκε και ανέβασε την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει έκθεση η Αθήνα. Μόνο μάτα έρχονται από τις γύρω περιοχές και υπεύθυνη για την γενική διεύθυνση είναι πάντοτε εδώ της Θεσσαλονίκης. Τότε δεν υπάρχει θέμα. Ξένο διαιτητή υπεύθυνη Θεσσαλονίκη. Καλά, έχω βάλει το σκηνή μπροστά. 3-0, καλώ στα παιδιά. Ελάτε. Είσαι καλυμμένος. Ναι. Ναι. Και έχω και τον ξένο. Ναι. Δεν θα έχω κανένα. Άρα η διακοπή. Κανένα μαγγέλου, κανένα τζίλου, κανένα έτσι. Ρετσίνες μόνο στο πλαστικό θα απολιώνται. Βρε, εννοείται και τη μέρα όλα πλαστικά. Ναι. Έχω 8 σαν 8 με ξένους. Ναι. Ελάτε να με κερδάσετε. Ναι, κερδίσετε. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκά χρόνια. Το φίλο μου. Είσαι ρε σωσία του Νάτκο, γιατί με ξέχασες να πούμε. Έλα αδερφούλη, τι να σε κάνω ρε, πολύ δουλειά ρε φίλε, τι να σε κάνω. Και εγώ πολύ δουλειά φίλε. Έχει πολύ πράγμα, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω παιδιά ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός δεν θα το αφήσει να πάει μέχρι εκεί. Ναι. Μέχρι την Τούμπα, θα προσπαθήσει μέσα από τις κουίντες και από τα παρασκήνια να το καθαρίσει πιο νωρίς. Mm. Τώρα αν το καταφέρει θα το δούμε αυτό. Πάντως για να πάρει ο Πάτη το πρωτάθλημα έχει πολύ παρασκήνιο ακόμα. Έτσι, πρώτο, συμφωνούμε. Δεύτερο. Στείλε χαιρετίσματα εκεί στους αεξίδες. Ναι. Να τους πεις ότι η ΑΕΚ πέρα ότι βιολογικά είναι πτωματήλα να πούμε. Ναι. Μυρίζει. Ναι. Λοιπόν, οι γήπες και τα κοράκια πετάνε πάνω από τα σπάτα. Ναι. Καλό οι γήπες. Υπάρχουν πτώματα σαν τα παλιά τα γουέστερ να πούμε. Ναι, 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 ναι. Που γυρνούσε πάνω από την έρημο ο άλλος. Ναι, λοιπόν, σωστό, σωστό. Να πεις επίσης. Ότι εκεί στο Αγρίνιο να πούμε, τους μοιραστήκανε οι αγρινιώτες και βάλαν τις φουφούδες να ψήνουνε και είχαμε κάτι λιποθυμίες πάλι εκεί. Ο Μάνταλος να πούμε δύο φορές έπεσε κάτω
από τη λουκανικήλα που, που μου μύριζε. Ναι. Και τρίτο και σημαντικότερο, η αχαριστία όταν είσαι αχάριστος σαν εργοδότης, τι θα εισπράξεις. Θα εισπράξεις αχαριστία, κύριε Μελισανίδη. Σωστό. Σε ό,τι δίνεις, ο Σιμόε. Ό,τι σπέρνεις σε ρίζεις. Σιμό... Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, ξεζούμισες αυτά τα παιδιά που βάλανε πλάτη για σένα, κάτι Σιμόες, κάτι Μάνταλους, κάτι Μπακατσέτες, παίζανε τα παιδιά να πούμε με την ψυχή τους για να σε κρατήσουν εσένα και τώρα έρχεσαι και τους δίνεις βορρά στον κόσμο. Ναι. Τους βγάζεις και τους ξεπροστιάζεις. Ναι. Αυτό, κύριε Μελισανίδη, είναι πέρα από αχαϊστία, είναι και αληθεία, αν θέλετε να σας μιλήσουμε έτσι στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Διότι τον εργαζόμενό σου που σου έχει δώσει τα πάντα, ναι, δεν το δίνεις στους κορκόδηλους της Original να τους δαγκάσουν και να βγεις εσύ ο καλός. Ναι, ο τα είπες όλα. Έχει βάλει φράγκο. Τα είπες όλα, Άξι. Νικόλα, τα είπες λοιπόν, όλα. Τα είπες όλα. Κωστή μου. Φιλιά. Έλα ρε, καλό δρόμο ρε. Ναι. Καλές πωλήσεις ρε. Πάμε, καλημέρα, προλάβουμε. Καλές πωλήσεις ρε. Νικόλας, ωραίος, ωραίος. Στου δρόμου της πώλησης, αμένα μου αρέσουν αυτά τα παιδιά. Μάτια του 14, είπε, ακόμα έχουμε πολλά παρασκήνια. Ναι. Αυτά το λέω για τους αφελείς παοξίδες που ενώ την έχουμε πάθει, δεν έχουμε μάθει. Μάλιστα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Ναι. Ναι. Τα μάτια μας 14. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω! Την εκλεκτή κυρία. Έλα, έλα. Τι κάνεις. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ξέρεις τι λέω, Κωστή. Τι. Καθηγητής είσαι εσύ. Εγώ. Στο ποδόσφαιρο. Α, εντάξει. Πάρε και το κοπλιμάν. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ. Κυρία. Καλή κυρία. Ναι, γιατί το λέτε αυτό. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει. Και ξέρεις τι φοβάμαι πιο πολύ τους διαδητάς για σας. Τους διαιτητάς. Εντάξει, πάνε να ανοίξει χωρίς. Όχι, μην ανοίξει, ρώτα ποιο είναι πρώτα. Θα είναι κανένας γονός, κανένας. Πρόσεχε, μην ανοίγει όποιον να είναι. Φιλιά, κυρία Δώρα! Φιλιά, κυρία Δώρα! Να σε καλά, να ανοίξει ο κουδούνι. Σου δώσω εγώ ένα φακό με 5.000 βολτ, να τον έχει εκεί. Όχι, εσύ με τις φακούς. Υποχθώνιε. Υποχθώνιε. Άμα μπει, δώστε μια στα χαμπλά. Με το φακό. Με το φακό. Με το φακό. Με το φωτίσει. Να συμφωτίσω. Το στείλει μία και καλή. 5.000? Με 5.000 τον καθαρίζω άλλον. Κοίτα, άμα έχει κανένα βηματοδότη, κανένα έφραγμα έχει πάει. Το τελείωσε. Ναι, ναι. 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 Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσύ, τι. Ωραία. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα από Ξηροκρίνη, ξέρεις, κατάλαβες. Μη μου το λες αυτό, ρε φίλε, σαν να με τρυπά στο μυαλό. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα από Ξηροκρίνη, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, Κουλιανέ, όχι και δεν μπορεί να σου κάνει καμιά ομάδα φάσης. Όχι. Ή μου πεις ότι με τον Ολυμπιακό έκανες φάσεις εσύ και δεν τσίτα. Όχι, με μένα έκανες ένα από τα καλύτερα σου παιχνίδια, αλλά δυστυχώς δεν έχεις γκολ. Να μπράβο. Φίλε, από μένα θα ακούς. Μόνο αλήθειες ακούς. Ψέματα δεν ακούς ποτέ. Ναι. Έτσι. Ισχύει αυτό. Η ομάδα που μπορεί να σου κάνει φάσεις και έχει ποιότητα, δηλαδή συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, ναι, είναι ο Ολυμπιακός. Δεν έχεις χώστη όμως. Δεν έχεις χώστη. Δεν είναι σε φόρμα, αλλά δεν είναι σε φόρμα, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι ποιοτική ομάδα. Δεν το είπα αυτό ποτέ ότι δεν είναι ποιοτική. Ναι. Από όλες τις υπόλοιπες, εννοείται έχεις μακρά το καλύτερο ρόστερ από όλες τις υπόλοιπες. Απλά δεν έχεις χώστη μπροστά να σου βάλει τον γκολ. Αυτό, ναι. Αυτό. Και έχει εγώ πίσω να... εξακολουθώ να λέω ότι δεν έχει δέσει ακόμα το δίδυμο στις Βουκοβίτσα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Είναι καλύτερο. Ναι, βρει μια ισορροπία πάντως. Ναι, ακόμα και στα αμυντικά, εντάξει, υποφέρει, ναι, υποφέρει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μεγάλο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η άμυνα. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι μπροστά τον κόλ, το μπροστά, το οποίο θα βάλει την μπάλα στο πλεκτό που λένε. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί η ουσία, αυτή είναι η ουσία. Ισχύει. Αυτό μετράει. Ισχύει. Βέβαια και με τον Ατρόμητο, ο χάφο αμυντικός και ο στόπερ. Αυτό ακριβώς. Τώρα λένε, δεν ξέρω, ακούγεται, ότι κάνουν συζητήσεις λέει με τον Μήτρογλου και τέτοια. Τώρα ξέρω εγώ. Κοίταξε, στη Μαρσέικ δεν τον θέλουν τον Μήτρογλου γιατί τον θεωρούν γίδι, λέει. Έτσι το χαρακτήρισαν. Ναι. Αλλά ο Μήτρογλου, άμα έρθει εδώ Ελλάδα, κάνει διαφορά. Δεν είναι κακός ο Μήτρογλας. Για την Ελλάδα. Όχι, ναι, προς Θεού, δεν είπαμε. Ναι. Δεν είπαμε και μάλιστα έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα. Όποτε βέβαια ήταν. Βέβαια. Θα δούμε. Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε φορ πάντως. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρει φορ. Γιατί αλλιώς έτσι δεν πάει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν βλέπω να κάνει κάτι. Αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πίσω. Ναι, δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι ούτε και πολύ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Έτσι ακριβώς. Αλλά εάν συνεχίζεις και παίζεις έτσι στο 93, στο 90 φεύγα και αυτά, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Μ' αρέσεις.
Μ' αρέσει. Δεν γίνεται να κερδίσει συνέχεια στο 93. Να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Έχεις πάρει από τους 23 βαθμούς που έχεις, τους 13 μετά το 90. Ναι, είναι ασύλληπτο. Αυτό ακριβώς. Ναι, δεν γίνεται αυτό, συνέχεια αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα με την ψυχή στην κούλουρη δεν γίνεται να παίρνεις τα μάτ και να θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό. Ναι, ναι. Πρέπει να πάρεις center for. Τώρα χωρίς πλάκα, ξηροκρίνει μένεις ρε φίλε, πραγματικά και ναι, σου. Ναι, ξηροκρίνει, δεν σου κάνω πλάκα. Από πού είσαι βέρος. 20 χρόνια Αθήνα έμενα. Α, τώρα μου το αλλάζεις. Και σου είπα, ερωτικός μετανάστης. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Να σε καλά φιλαράκι. Έγινε. Καλημέρα. Μα εγώ ξηροκρίνει, μέχρι τα 8-10 ρε φίλε δεν έβλεπες τίποτα άλλο από πάω γύρω-γύρω. Γι' αυτό σου λέω μου κάνει εντύπωση. Ειδικά Ολυμπιακός δεν υπάρχει αυτό το. Εντάξει, είναι Αθηναίο το φιλαράκι, πήγε εκεί. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ωραία, μιλήσαμε για μπαλίτσα σήμερα, εγώ το χάρηκα. Θα λείπεις αύριο. Και μεθαύριο. Και παραμεθαύριο. Δηλαδή, πόσες μέρες θα λείπεις? Τρεις. Τρεις μέρες. Τρεις μερούλες. Εγώ θα φύγω το Πάσχα. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τρεις μερούλες. Να φύγεις να ξεκουραστείς. Πάω ταξίσω κι εγώ λίγο. Ναι. Βέβαια, εμείς θα πάμε τώρα στο Λονδίνο. Δεν θα ταξίσουμε ακριβώς, αλλά θα περάσουμε καλά. Τι κάνετε, ρε κουλιά. Θα πάμε λίγο προπόνηση Τσέλσι, συνεντεύξεις, μετάδοση παιχνιδιού. Να στείλουμε κανένα κείμενο. Να κάνεις μετάδοση. Ναι, ναι, μαζί με Ζαϊρή. Ναι. Μαζί. Να πάμε να βγάλουμε το διπλό. 10 φράγκα είναι πολλά, να ξέρετε. Ναι. Ειδικά αν μάθουμε ότι έχει προκριθεί η Τσέλσι πρώτη, ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή, αν η Μπάτε κερδίσει τη Βίτη, είναι εντελώς αδιάφορη η Τσέλσι. Ναι. Εγώ αν ήμουν Σάρι, θα κατέβαζα τα πιτσιρίκια. Ναι. Τα 10 φράγκα είναι πολλά. Δεν κάνει διπλό με τα πιτσιρίκια. Δεν έχει σημασία. Θα μείνει ιστορία, αγόρι μου. Ιστορία. Λοιπόν, όπως μένει στην ιστορία. Τα πιτσιρίκια του Καραμελίτσα τη τότε να με, που ήταν το σχολικό εδώ πέρα. Ο Κέιν ήταν τότε. Ναι. Ο Χάρι Κέιν ήταν τότε. Πόσο χρόνο ήταν τότε? 20-21, μια χαρά. 20-21. Ξέρεις τι τρυπούσε με το πουλί ο Χάρι Κέιν σε 21. Άλλο πουλί, άλλο. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη Wit Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σας εκπλήσει καθημερινά. Από blockbusters, ταινίες, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής, διάσημα παιχνίδια για τελείωτες ώρες gaming, δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση που σας αξίζει και λέγεται Wind Vision. Ανακαλύψε την με μοναδικές προσφορές στο wind.gr κάθετος Vision, στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind κοντά σας. Κάπου εδώ Rap and Cool κατεβάζουν στόρια. Σκυτάλη, Σμαράγδα Μπασάκου, μάλλον όχι, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται εδώ οι τρελοί, το τρελό δίδυμο, το εξαιρετικό δίδυμο Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης για να βάλουν την πλάκα τέλος. Στις 12 η Σέντρα συνενημέρωση με Τζόρτζιο Μπούζο. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι, τρεις μερούλες από το Λονδίνο, θα τα λέμε από εκεί, έτσι με ανταποκρίσεις. Καλό πρωινό να έχετε!